Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, μαθηματικαθαρας.gr και κοιτάει ερωτήσεις, ερωτήσεις, επεισόδιο νούμερο 152. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και στο τελευταίο βίντεο, για την ενδεκάδα στα σχόλιά σας, είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή σας και εσείς το λόγο που μου φτάσει 152 επεισόδια. Σήμερα είναι η μέρα καλεσμένου, ταραν, και όποιος θέλει να συμμετέχει, τσεκάρει το link πάνω και μου στέλνει ένα μήνυμα βιογραφικό και θα συμμετέχει όπως και ο φίλος μας στην τελευταία ερώτηση, απαντώντας την τέταρτη ερώτηση και βέβαια το τρεπνό μετά το φιλί μου, θα προωθήσετε και τον εαυτό σας, θα μιλήσετε για το έργο σας, για τις δουλειές σας και θα σας δει 2 με 3.000 κόσμος, μιας και τόσοι βλέπουν αυτά τα βίντεο περίπου. Από 2 και πάνω σίγουρα. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, κερδισμένοι θα βγείτε. Εννοείται ότι όποιος θέλει να απαντήσει την ερώτησή του, γράφει από κάτω. Βλέπω τα πάντα. Απαντάω σε όλα γραπτό σε επιτόπου και στις περισσότερες αυτές τις ερωτήσεις θα απαντήσω και μέσω του βίντεο σε υπερχόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάμε να δούμε την πρώτη μας ερώτηση. Καλησπέρα Θοδωρή και καλές γιορτές. Θέλω να σε ρωτήσω, πέρα από το να λέμε ότι ο Σατριάνη έπαιζε 18 ώρες την ημέρα, ο Μάλλον την έπαιζε 20 ώρες την ημέρα και κοιμόταν με την κιθάρα γκαλιά και άλλα τέτοια, είναι πράγματι αποδοτικό να μελετάς π.χ. 10-15 ώρες την ημέρα από το να μελετάς 1-2 ώρες διεξοδικά και με αφοσίωση? Το ρωτάω γιατί πιστεύω ότι μετά από κάποιες ώρες μελέτης κουράζεται το μυαλό και το σώμα και δεν μελετά σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Σούπερ η ερώτηση. Καταπληκτική και πάμε να το απομυθοποιήσουμε λίγο αυτό το πράγμα των πολλών όλων μελέτης. Καταρχάς, θα αρχίσω με ένα αστείο. Είχα ένα δάσκαλο κάποτε στην Αγγλία, ο οποίος έλεγε το εξής. Τα πολλά βατ και οι πολλές ώρες εξάσκησης είναι για τους μπιπ. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Έτσι έλεγε. Και να μην εκκρινήσω ότι δεν ήμουν σε θέση να κατανοήσω, δεν ήμουν τόσο όριμος για να καταλάβω τι έλεγε. Μεγαλώνοντας λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι ο συγκεκριμένος έχει απόλυτο δίκιο. Και πάμε να το κάνουμε λίγο 50 ράκια. Καταρχάς, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό. Κάποιοι να λένε ότι έπαιζα 10 ώρες, 15 ώρες, 20 ώρες, 28 ώρες την μέρα και άλλα τέτοια ακραία. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα. Μεγαλώνοντας και οριμάζοντας και αρχίζοντας να κατανοείς την ανθρώπινη φύση, μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα, απλά δεν λένε την αλήθεια. Και αυτό έχει σημασία που σας λέω. Τι εννοώ? Δηλαδή, κάποιος μπορεί όντως μία μέρα το χρόνο να έπαιξε 18 ώρες. Μία μέρα. Έτσι και μετά, έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση, ώστε του λες, παίζεις, ναι, παίζω πάρα πολύ. Μία φορά έπαιξα 20 ώρες. Και μετά ο άλλος νομίζει ότι έπαιζε 20 ώρες συνέχεια. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και πού το πάω. Έτσι η ανθρώπινη φύση. Οπότε, μην πιστεύετε κανέναν ο οποίος θα σας πει ότι έπαιζε 15 και 20 ώρες τη μέρα, γιατί πολύ απλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται? Για δύο λόγους. Πρώτον, αφήνω το μυαλό στην άκρη. Ο πρώτος λόγος είναι σωματικός. Δεν μπορεί να αντέξει ούτε το σώμα σου, ούτε ο κορμός σου και το πιο σημαντικό, ούτε ο πισινός σου. Να κάθεσαι 18 ώρες σε μια καρέκλα, να παίζει κιθάρα ή να παίζει πιάνο ή να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο απλό, έτσι. Δεν κάθεσαι στον καναπέ να βλέπει Netflix και να κάθεσαι απαθής. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί skills, χρησιμοποιεί τα χέρια, χρησιμοποιεί το μυαλό, χρησιμοποιεί τα πόδια, χρησιμοποιεί όλο το σώμα. Οπότε το πιο πιθανό είναι ένα ο οποίο λέει ότι έπαιζε 18 ώρες να εννοούσε ότι ήταν με μια κιθάρα στο χέρι όλη την ώρα, από το πρωί στο βράδυ, αλλά απλά μπορεί να γρατζούναγε, μπορεί την άπουλε από τηλεόραση να χτύπαγε δύο ακόρντα, μπορεί να παίζει μια άσκηση, μετά να το άφηνε να ξαναξεκίναγε. Και όλο αυτό στο σύνολό του να ήταν μια ολόκληρη μέρα από τις 10 το πρωί, π.χ. στις 12 το βράδυ. Δηλαδή σύνολο 15, 16, 17 ώρες. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια το καταλαβαίνω. Αλλά να μου πει κάποιος ότι επί ένα χρόνο π.χ. μελετούσε 15 ώρες τη μέρα ή 12 ώρες τη μέρα, το βρίσκω μη εφαρμόσιμο και το βρίσκω μάλιστα και επικίνδυνο. Έτσι. Επικίνδυνο για τα χέρια, επικίνδυνο για την ψυχολογία σου. Έτσι. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Οπότε αυτά μη μασάτε και μην τα παίρνετε τη μητρητής. Έτσι. Είναι απλά λόγια τα οποία λένε κάποιοι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος και για να έχει αυτή η ερώτηση και αξία και να βγει και κάτι. Αυτό που θα σας πρότεινα είναι το εξής. Για μένα πάνω από 2 ώρες συνεχόμενης μελέτης, όταν λέμε μελέτης όπως λέμε μελέτης, όχι κάθε με βλέπω τηλεόραση και παίζω ή στο Facebook και απαντάω μηνύματα και παίζω. Να παίζω αυστηρά, να θέλω να βγάλω ένα κομμάτι και να είμαι στο 100% πάνω επί 2 ώρες, μέχρι εκεί είναι ok. Μετά θα πρότεινα να κάνετε ένα μεγάλο διάλειμμα και να παίζετε π.χ. 2 ώρες το πρωί,
2 ώρες το απόγευμα και 2 ώρες το βράδυ. Σύνολο 6 ώρες, που και πάλι 6 ώρες είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για κάτι τόσο απαιτητικό και multitasking. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι η μουσική είναι multitasking διαδικασία. Απαιτεί χέρια, πόδια, μυαλό και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, δεν είναι για όλους. Και ειδικά κιθάρα. Όταν σας πρότεινα να έχετε ένα πρόγραμμα μελέτης, οτιδήποτε αυτό δεν έχει καμία σημασία, μπορείτε να πείτε ότι το πρωί θα κάνω 2 ώρες δεξί χέρι. Πένα. Το απόγευμα θα κάνω 2 ώρες αριστερό χέρι, λεγκάτο, βιμπράτο, μπεν κλπ. Και το βράδυ θα κάνω άλλες 2 ώρες ρεπερτόριο, αυτοσχεδιασμό, κλίμακες, θεωρία και ό,τι άλλο θέλω. Σας δίνω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα για να καταλάβετε και πιστεύετε με αυτό το πρόγραμμα 2-2 και 2-6 ώρες θα είναι γεμάτο το πρόγραμμά σας. Θα έχετε παίξει πάρα πολλά πράγματα. Η πρόοδος σας θα είναι ραγδαία. Σας το λέω γιατί κάτι τέτοιο έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. 3-2 ώρα. Έτσι, και ενδιάμεσα μένει και χρόνο να κάνεις πολλά πράγματα. Να συνέχεις τις κοινωνικές σου δραστηριότητες, να δεις τηλεόραση, να δεις κάτι που σου αρέσει και να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Έτσι. Αυτό. Για όσους εργάζονται και έχουν πρωινή δουλειά 8 ώρες, 10 ώρες, είναι λογικό ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Τι μπορούν να κάνουν όμως, να παίζουν ένα διωράκι, εφόσον είναι εφικτό, αργότερα, μετά τις 5-6 που θα γυρίζουν σπίτι, 7, έτσι, ένα δίωρο, καλό. Και πάλι με αυτό, σπάζοντας αυτό το δίωρο σε 3-40 λεπτά, 40 λεπτά κάτι, 40 λεπτά κάτι άλλο και 40 λεπτά κάτι άλλο, σύνολο 120 λεπτά, ώστε να μην κάνω συνέχεια 120 λεπτά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, για να το πω απλοϊκά, προτιμώ να κάνετε 3-40 λεπτά, 3 διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, παρά να κάνετε 120 λεπτά ένα πράγμα τη Δευτέρα, 120 λεπτά ένα πράγμα την Τρίτη και 120 λεπτά ένα πράγμα την Τετάρτη. Και μετά πάλι να πηγαίνει κυκλικά. Μπορεί σαν νούμερα να φαίνεται το ίδιο, αλλά σαν αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Θα είναι πολύ καλύτερο αν το σπάσετε σε κομμάτια. Αυτό σε γενικές γραμμές. Οπότε για να συνοψίσουμε, 10-15 ώρες και 20 ώρες, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω καν. Και όσοι το κάνανε, μπορεί να το κάνανε υπό συγκεκριμένες συνθήκες κλπ. Ας πούμε, παράδειγμα, θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω 10-12 ώρες, όχι κιθάρα, πιάνο, όταν ήμουν στην τρίτη μέση, που ήθελα να δώσω τις εξετάσεις, είχε ένα πολύ απαιτητικό ρεπερτόριο, γύρω στα 40-45 λεπτά, και επειδή είχαν ασφάλεια, ήθελα να το μάθω απ' έξω, και έπαιζα τις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις, το πιάνο, 10 ώρες τη μέρα, αλλά όχι, δεν μελέταγα. Έτσι. Ήθελα να μάθω το ρεπερτόριο απ' έξω, το κομμάτι, ώστε να μην έχω ανασφάλεια όταν πάω να παίξω και να έχω απλά την παρτούρα μπροστά μου σε περίπτωση που κάτι ξέχναγα. Αλλά αυτό και πάλι δεν... ήταν για πολύ λίγο. Έτσι. Κιθάρα ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιες ακροτές, δηλαδή να παίζω 15 ώρες. Έχω κάνει κάτι 8 ώρα, 7 ώρα, 10 ώρα, αλλά δεν ήταν μελέτη-μελέτη. Δηλαδή έπαιζα 2 ώρες, π.χ. μετά είχε μπάλα, αλλά χθες π.χ. είχε Champions League, τι είχε, Νάπολη, Μίλαν και Real Chelsea. Τα έβαλα λοιπόν, τα άπλωσα στη μία οθόνη. Έβλεπα παράλληλα και τα δύο ματσάκια, παράλληλα έκανα και την τεχνική μου. Δηλαδή είχα το μετρονόμο στα αυτή, έβλεπα τα μάτς, έκανα και την άσκηση. Κάτι το οποίο δεν απαιτούσε η πνευματική συγκέντρωση. Έτσι. Αυτό δεν το λέω hardcore μελέτη, έτσι. Το λέω απλά παίζω. Έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ και το λέω από αυτή την έννοια. Αυτά σε γενικές γραμμές, θέλει προσοχή και βέβαια όταν ακούω και κάτι κουφά από συναδέλφους που λέει ετοιμαζόμαστε για το τάδε σχήμα και κάνουμε 12 ώρες πρόβα, αυτά είναι επικίνδυνα. Έτσι, 12 ώρες πρόβα χ. Όσο και να υπάρχει ανάγκη, ενώ ότι πιέζει ο χρόνος κλπ, δεν γίνονται έτσι δουλειές. Είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τους τραγουδιστές, να τραγουδάνε 12 ώρες και για όλους τους μουσικούς να παίζουν όρθιοι κλπ. Και έτσι δημιουργούνται και προβλήματα. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Έτσι. Δεν είμαστε σφίχτες να γίνουμε bodybuilder-άδες να φουσκώσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε όταν αισθανόμαστε τον παραμικρό πόνο, οπουδήποτε χέρια, πόδια, μέσα κλπ, σταματάμε αμέσως. Και όχι το αντίθετο. Έτσι. Επαναλαμβάνω. Δεν θέλουμε να φουσκώσουμε τους μυς μας που πρέπει να βαράς κι άλλο κι άλλο κι άλλο την άσκηση. Εδώ είναι το εντελώς αντίθετο. Ελπίζω να σας βοήθησε η απάντησή μου. Και για να συνοψίσουμε, μην πιστεύετε τίποτα όταν ακούτε υπερβολές. Να είστε μάλλον πολύ καχύποπτοι. Δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα, Θοδωρή. Μπορώ σε κιθάρα με stop τέλπις γέφυρα να βάλω κάτι λίγο διαφορετικό? Τρέμολο, ας πούμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία ερώτηση. Βεβαίως και μπορείς. Ενώ ότι είναι τεχνικά εφικτό, έτσι. Υπάρχει τεχνολογία πλέον να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχεις μια Les Paul, σας δίνω τώρα μια φωτογραφία, και από έτσι να γίνει έτσι. Σας δίνω φωτογραφίες από βίντεο που βρήκα στο YouTube, όπου μάλιστα σας δίνω και όλη, κατά που θα μιλάω, θα σας δίνω και όλη τη διαδικασία, πώς πήρε κάποιος μια Les Paul και με πολύ απλά εργαλεία την τρύπησε, γιατί έτσι γίνεται, την τρύπησε, έβαλε το τρέμολο κανονικά. Θα σας πρότεινα να μην το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, αν δεν ξέρετε, να πάτε καλύτερα σε ένα μάστορα που να έχει τα ειδικά εργαλεία
Γιατί ξέρετε, όταν τρυπάς μια κιθάρα, δεν υπάρχει undo. Όταν κάνεις το λάθος, έγραψε και μετά δύσκολα το σώζεις. Έτσι. Οπότε, σας δίνω όλη τη διαδικασία. Πως κάποιος πήρε μια Les Paul, έκανε τα κολπάκια του εκεί, μέτρησε, έβαλε τα μέτρα στο τρέμολο ακριβώς όπως πρέπει, τα χιλιοστά, βίδωσε, κόλλησε πάνω το τρέμολο, τρύπησε το σκάφος εκεί που πρέπει. Βέβαια, ενώ ότι θα αλλοιωθεί ο ήχος, μια Les Paul έχει συγκεκριμένη πυκνότητα, η μάζα της, όσον αφορά το ξύλο. Οπότε, όταν κόβεις ένα κομμάτι ξύλου, σίγουρα θα αλλοιωθεί ο ήχος. Όμως, φαντάζομαι κάποιος που θα κάνει κάτι τέτοιο, το έχει πάρει απόφαση ότι θα χαλάσει λίγο ο ήχος, σε εισαγωγικά, για να μπορέσει να αφαιρέσει ξύλο, μια σημαντική ποσότητα, για να γίνει τρύπα και να μπει το τρέμολο. Οπότε, αυτό λοιπόν γίνεται, είναι εφικτό. Από την άλλη, βέβαια, τώρα υπάρχει και αυτή η λύση που σας δίνω τώρα. Αυτό το είδος τρέμολο, το οποίο δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, δηλαδή δεν χρειάζεται να τρυπήσεις, απλά βιδώνεις με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η μόνη μου ένσταση με αυτό το είδος τρέμολο είναι η αισθητική. Μου φαίνεται πολύ άσχημο, έτσι. Δείτε τώρα αυτή την κιθάρα, έτσι, μια Les Paul με τέτοιο τρέμολο. Σας αρέσει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν θα χάλαγα την εμφάνιση μιας όμορφης Les Paul για να βάλω κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσα είτε να την τρυπήσω, είτε να ψάξω να βρω μια έτοιμη κιθάρα ή να πάρω κάτι Les Paul-οειδές, αλλά από ESP LTD, η οποία βγάζει τέτοια μοντέλα. Anyway όμως, ας πούμε ότι κάποιος θέλει Sony και καλά Gibson Les Paul. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο λύσεις. Από εκεί πέρα τώρα, για μένα είναι δύο τα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το αισθητικό. Έτσι, βλέπεις ότι, πρώτα απ' όλα, όταν κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι μια Les Paul, δεν έχετε ποτέ στο μυαλό μου να έχει πάνω τρέμολο. Να βλέπετε πίσω τώρα. Ο Jim Page παίζει με μια SG. Τώρα, θα πας να βάλεις τώρα σε μια SG τρέμολο. Δεν ξέρω, αισθητικά μου κάθεται πολύ άσχημα. Έτσι. Μου θυμίζει κάτι τύπους που παίρνουν κάτι αυτοκίνητα, κάτι Hyundai τη κακιά ώρα και αρχίζουν μετά και τα πλακώνουν μέσα με κινητήρες, με μητρομπούκαλα, με τέτοια. Και στο τέλος γίνεται ένα απέσιο πράγμα. Με νίον φώτα κλπ. Έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάντα πέρα από το πρακτικό ζήτημα, να κοιτάμε και την αισθητική. Έτσι. Η Les Paul είναι Les Paul και δεν θα γίνει μπανέζ. Έτσι. Αυτή την έννοια. Άμα θες μια κιθάρα με τρέμολο, δεν θα ήταν καλύτερα να πάρεις μια κιθάρα με τρέμολο. Έτσι. Από την κατασκευή τη, ώστε να έχει και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σου παρέχει αυτή. Αυτό σε γενικές γραμμές. Σας έδειξα πάλι και τη διαδικασία με τους φωτογραφείς. Έχω και τα links από κάτω με τα βίντεο αυτά για να τα δείτε, γιατί μπορεί κάποιος από εσάς να ενδιαφέρεται, να μην μπορεί να αποχωριστεί τη Les Paul του και να θέλει να βάλει οπωσδήποτε το τρέμολο, να του αρέσει η μπάρα, να του αρέσει το φιλ, να του αρέσουν όλα αυτά. Οπότε, κανένα πρόβλημα. Έτσι. Και κάτι ακόμα, είναι και το οικονομικό στη μέση, έτσι. Ένα καλό τρέμολο θα κάνει τουλάχιστον 200 ευρώ. Plus την διαδικασία τρύπημα κλπ. Κλπ. Τα εργατικά δεν θα είναι κανένα κατοστάρικο ακόμα. Μια και να πα ένα καλό μάστορα, δεν θα το κάνει τσάμπα. Οπότε τώρα θες 3-350 για κάτι το οποίο θα μπορούσες να το κάνεις. Δηλαδή να πάρεις μια κανονική κιθάρα, πάρε μια Harley Benton π.χ. που να έχει πάνω τρέμολο κανονικά, μια Fusion με τα ίδια λεφτά. Και να έχεις και έξτρα κιθάρα, η οποία παίζει καλά, είναι αξιορρεπής. Έτσι. Οπότε είναι και οικονομικό το θέμα. Σκεφτείτε το. Και η άλλη γέφυρα που σας έδειξα, που δεν τρυπάς, απλά τη βιδώνεις, που είναι και λίγο άσχημη εμφανισιακά, και αυτή κάνει πάνω από 2-2,5 κατοστάρικα. Οπότε σκεφτείτε όλα αυτά και φερθείτε πρώτα με το μυαλό, έτσι, και μετά με το συναίσθημα. Πάντα. Ελπίζω να σε ικανοποιήσει η απάντησή μου. Το γενικό δίδαγμα από αυτήν την ερώτηση είναι ότι ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και γενικώς τα πάντα πλέον μπορούν να γίνουν, μιας και το επιτρέπει η τεχνολογία. Τρίτη ερώτηση. Ας κάνω την ερώτηση που μας καίει όλους. Λίγο πολύ να τροφοδοτήσουμε και την αγαπημένη μας εκπομπή. Ευχαριστώ. Ποια είναι η γνώμη σου για το εθνικό μας όργανο, το μπουζούκι? Είναι ένα σάζι μετάστα, είναι ένα μεγάλο μαντολίνο που προσπαθεί να μιλήσει με ραδική προφορά, βοηθάει στον πλούτο της ελληνικής μουσικής, όπου συνυπάρχουν ταυτόχρονα και σε mainstream επίπεδο η ανατολίτικη και η δυτική μουσική, ή μήπως μας διχάζει και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποιο σημείο να βάλουμε και τα δύο ποδιά? Θα έπρεπε να το εξελίξουμε, βλέπε Άρης Μπουζούκι, και να το εντάξουμε με κάποιο τρόπο σε όλα τα δυτικότροπα στυλ, ή να το αφήσουμε στην ησυχία του και να προσαρμοστούμε εμείς σε αυτό όπως κάνουμε πάνω κάτω τώρα? Αυτά με τις μπουζουκοανησυχίες μου. Πάμε γερά για τα 200. Φοβερή ερώτηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, το μπουζούκι είναι αυτό. Όλοι το ξέρετε. Έτσι. Υπάρχει το μπουζούκι το τρίχορδο με τις τρεις διπλές. Υπάρχει και το τετράχορδο με τις τέσσερις διπλές. Το μπουζούκι είναι πολύ σπουδαίο όργανο. Το μπουζούκι είναι η Ελλάδα. Το μπουζούκι είναι Ζορμπάς the Greek, το μπουζούκι είναι ο Βαβακάρης, είναι ο Τσιτσάνης, είναι ο Ζαμπέτας, είναι ο Πολυκανδριώτης, είναι ο Παούρης, είναι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, για μένα, αυτό που λες είναι το πιο σωστό, να το αφήσουμε το μπουζούκι εκεί που είναι, γιατί το μπουζούκι στην τελική μπορεί να παίξει τα πάντα.
Το πρόβλημα δεν είναι το μπουζούκι σαν όργανο και η ανατομία του και ο ήχος του. Είναι τα μυαλά που έχουμε εμείς. Δηλαδή, αν πάρεις ένα μπουζούκι, ο οποίος μπορεί να παίξει Dorian, μπορεί να παίξει μελωδική μινόρε, μπορεί να παίξει Hindu, μπορεί να παίξει Lydia Augmented, μπορεί να παίξει Super Locrian, σε τι θα υπολείπεται από ένα κιθαρίστα που θα παίξει τις ίδιες κλίμακες? Πιστεύτε με, σε τίποτα. Έτσι. Απλά ανατομικά το όργανο είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι, είναι διαφορετικό να μπορείς να παίξεις 2 οκτάβες πάνω κάτω και άλλα μπορούν να μπορείς να παίξεις 1-1,5 λόγω του μπουζουκί έχει λιγότερες χορδές. Αναγκαστικά θα προσαρμόσεις και θα παίζεις και περισσότερο horizontally. Έτσι. Οπότε εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Ο ήχος είναι αυτός που είναι του μπουζουκιού και είναι πολύ ωραίος, όπως ο ήχος είναι και αυτός που είναι της κιθάρας και είναι πολύ ωραίος. Αν παίξεις μία Dorian στο μπουζουκί ή μία Dorian στην κιθάρα πάνω από ένα Santana backing track, εσάς πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Εμένα θα μου φαινόταν καταπληκτικό και στα δύο. Και το έχω δοκιμάσει δηλαδή. Οπότε έτσι. Το θέμα ποιο είναι να έχουμε ανοιχτά μυαλά. Δηλαδή τώρα όταν βλέπεις τύπους, και το λέω με την κακή έννοια, βαρύμαγκες και πολλά βαρύς και να σου λένε α, αυτά είναι φλωριές ή αυτά είναι. Κάνεις το όργανο να ακούγεται κάπως. Δεν τα δέχομαι. Έτσι, θέλει ανοιχτό μυαλό. Έτσι. Θα παίξει και τη χιτζάζ, θα παίξει και την ουσάκ, θα παίξει και τη σαμπάκ, θα παίξει και αυτά που θέλεις. Αλλά αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να παίξει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Θα σας πω έτσι δύο τρεις που μου έρχονται στο μυαλό. Πολυκανδριώτης, ο οποίος έχει φτιάξει και συμφωνικά έργα, έτσι, και gypsy classic θέματα με ορχήστρα κανονικά και ακούγονται με τον μπουζούκι καταπληκτικά. Έτσι. Δεν θα μιλήσω για τον Παόρι το Μέγιστο, ο οποίος γράφει κανονικά συμφωνικά έργα με τον μπουζούκι, πέρα ότι παίζει και φοβερή κιθάρα, έτσι, με ασύλληπτη τεχνική και ασύλληπτες ταχύτητες. Θα σας πω κι άλλον έναν, θα θυμάστε τα παιδιά την Πάτρα. Αυτόν τον τύπο με τα μαλλιά, τον Παπαδόπουλο, που έκανε και μια ωραία εκπομπή στο 7X παλιά. Μιλάμε τώρα για 30 χρόνια πίσω. Και αυτός λοιπόν, βλέπεις ότι είναι ένα ανοιχτό μυαλός άνθρωπος, δεν παίζει μόνο τα τετριμένα, παίζει και πεντατονική, παίζει και τα πάντα. Οπότε, τι αλλάζει ουσιαστικά? Το κάθε όργανο έχει τις ιδιαιτερότητές του και σας αφήνω και μια άκρη για το τέλος. Δείτε, σας παρακαλώ πολύ, αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι η αδερφή Κατσάμπα από επεισόδιο Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτσι, Κωνσταντίνου και Ελένης. Αντένα κάθε μεσημέρι. Έτσι. Αν δείτε σε ένα επεισόδιο, είναι τα κατσαμπάκια, η αδελφή κατσάμπα. Ο ένας βλέπει ότι έχει μια κλασική κιθάρα και ο άλλος έχει ένα μπουζουκοκύθαρο. Δηλαδή είναι ένα μπουζούκι σαν σχήμα μπροστά, πίσω όμως δεν έχει κουρμπά. Μοιάζει περισσότερο με μπαλαλάικα. Είναι δηλαδή κανονικά κάθετο και έχει 6 χορδές κανονικά. Και έχει χορδές μπουζουκιού, ακούγεται σαν μπουζούκι. Έχει ήχο μαγνήτη μπουζουκιού, για να είναι ο ήχος. Λοιπά, αλλά έχει κανονικά 6 χορδές, κανονικό κουρδίσμα. Μίλα, αρέσει λουσιμία, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω γιατί βλέπω ότι πιάνει τα ακόρντα κανονικά, σαν κιθαροακόρντα. Οπότε πιο πιθανό να έχει κανονικό κιθαριστικό κουρδίσμα. Οπότε βλέπω ότι αυτό τι έκανε, ήθελε να έχει και κιθάρα και μπουζούκι ταυτόχρονα. Δηλαδή να έχει ήχο μπουζουκιού και να μπορεί να συνοδεύει, να παίζει τα ακόρντα κλπ. Οπότε να λοιπόν μια ωραία ιδέα, εξάχορδο μπουζούκι με κανονικό κουρδίσμα κιθάρα. Μπουζούκο κύθαρο. Έτσι. Εδώ και πέρα, είπαμε και πάλι είναι θέμα. Εδώ πέρα και τι διάθεση έχουμε, έτσι. Αν κάποιος τα θεωρεί όλα αυτά κάπως, ας μην ασχοληθεί, αλλά όχι να τα κατακρίνει κιόλας. Έτσι. Χαίρομαι που υπάρχουν και λέω και στο YouTube τώρα είναι 2-3 ακόμα άτομα, μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή τα ονόματά τους, συγγνώμη, έτσι, γι' αυτό, από αυτούς, οι οποίοι παίζουν, βλέπω να παίζουν και jazz standards, έτσι. Βλέπω άλλοι να παίζουν θέματα από Coltrane, από Miles Davis κλπ. Στο μπουζούκι και να ακούγονται καταπληκτικά. Οπότε όλα αυτά είναι ευχάριστα και εύχομαι και οι νέες γενιές που βγαίνουν να είναι όλο και πιο ανοιχτόμυαλες. Για να μπορέσουν τον μπουζούκι να το πάνε ακόμα και ψηλά. Για να το μπουζούκι δεν διαφέρει σε τίποτα από την κιθάρα, έτσι. Μπορεί να είναι το ίδιο δημοφιλές και όχι μόνο εδώ στη γειτονιά μας, έτσι, Βαλκάνια κλπ. Κλπ. Να πάει και παραπέρα, γιατί όχι. Έτσι. Το μόνο που χρειάζεται τι είναι, ανοιχτό μυαλό, τίποτα άλλο. Οι μπουζουξίδες δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους υπόλοιπους μουσικούς. Έτσι. Και το λέω να πω ότι όσον αφορά το θεωρητικό τους και το αρμονικό τους υπόβαθρο, έτσι. Μπουζούκι δεν σημαίνει, το ξαναλέω, μόνο Phrygian, Phrygian Dominant κλπ. Κλπ. Μπορεί να παίξει τα πάντα, φτάνει να έχει τη διάθεση να το κάνει. Και όταν λέω να έχουμε ανοιχτά μυαλά, θα πω ένα παράδειγμα, π.χ. για τον Παόρι, π.χ. που είναι το πιο εύκολο που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο από άτομα τα οποία σε εισαγωγικά είναι πολύ επικριτικά μαζί του, κοινώ τον κράζουν, γιατί και καλά το μπουζούκι δεν είναι έτσι. Διαφωνώ καθέτος. Το μπουζούκι μπορεί να είναι όπως θέλει. Έτσι. Το ότι εσύ που επικρίνεις κάποιον σαν τον Παόρι και τον Όκιο Παόρι, τον επικρίνεις για κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να κάνεις, έτσι, το βρίσκω επ' του πονηρού και όσα δεν πιάνε λοιπού κλπ. Οπότε να έχουμε ανοιχτά μυαλά,
Και στην τελική, αν κάτι δεν σ' αρέσει, απλά μην ασχολείσαι. Έτσι. Το βρίσκω μεγάλη ανοησία το να κατηγορούμε κάποιον που δεν μας αρέσει. Έτσι. Δεν μας αρέσει, τελείωσε. Απλά προχωράμε. Όπως και αν μας αρέσει, πάλι τελείωσε. Απλά προχωράμε. Και επίσης το βρίσκω μεγάλη ανοησία να προσπαθήσουμε να πείσουμε κάποιον να μην του αρέσει κάτι το οποίο δεν αρέσει και σε εμάς. Φανταστείτε πόσο λάθος είναι αυτό το πράγμα. Μου θυμίζει αυτό που λένε στην Αμερική για κάποιον ο οποίος κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει καθόλου για να βγάλει λεφτά για να την πει στο γείτονα που δεν χωνεύει. Σκεφτείτε έτσι πόσο ο κόσμος παταλάει τη ζωή του, τη μία και μοναδική ζωή που έχει για κάτι τέτοιο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όποιοι διαφωνείτε κλπ. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Σεβαστό. Έτσι. Και όποιοι επίσης συμφωνείτε, πάλι κανένα πρόβλημα. Σεβαστό. Αυτό σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να σε ικανοποιήσει η απάντησή μου. Και πάμε τώρα στην τέταρτη ερώτησή μας. Και όπως έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν από εσάς. Ταραμ! Και σήμερα είναι μαζί μας ο φίλος μας ο Πάνος Τρακόπουλος από τη Ρόδο. Γεια σου Πάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, μεγάλη μου τιμή. Ο Πάνος λοιπόν από τη Ρόδο έχει έρθει και άλλος φίλος από τη Ρόδο. Λάβει μέρος στα επεισόδια εδώ. Ένας... Νομίζω είμαι ο τρίτος κατά σειρά. Εσύ ο τρίτος, ναι, έτσι, ο τρίτος ακριβώς. Άρα... Έχει σημασία. Εδώ και έχει. Και από την Κέρκυρα έχεις βγάλει πρόσφατα ακροατή θεατή στο YouTube. Χρόνια πολλά σε όλους και καλησπέρα σε όλη την κοινότητα που έχεις δημιουργήσει, Θοδωρή. Βεβαίως, χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό που έχεις δημιουργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτης λοιπόν, ή Πάνος, πώς να σε λέω, πώς θες. Πάνος. Πολύ ωραία. Πάνος λοιπόν από Ρόδο. Καταρχάς με τον Πάνο, μου έστειλε το βιογραφικό του. Με τον Πάνο έχουμε καταρχάς την ίδια ηλικία. Είμαστε ακριβώς, έχουμε ένα μήνα διαφορά. 48. Έτσι. Περπατάμε στο 48. Έτσι, είμαι Ιούλιο, εσύ είσαι Αύγουστο. Λοιπόν, αυτό πολύ σημαντικό, έτσι, το λέω την ότι έχουμε τα ίδια, έτσι, ίδιες επιρροές, ίδια ερεθίσματα, ίδιες εμπειρίες πάνω κάτω. Λοιπόν, εσύ, καταρχάς, τι επαγγέλεσαι, ποια είναι η σχέση με τη μουσική. Στο επάγγελμα είμαι δάσκαλος. Δάσκαλος υπό το βάθμιας εκπαίδευσης. Σε δημοτικό λοιπόν, έτσι. Σε δημοτικό. Τι τάξη κάνεις φέτος. Φέτος πέμπτη δημοτικό. Α, πολύ δύσκολη πέμπτη, μάλιστα. Κάθε τάξη είναι κατά αναλογία εύκολη ή δύσκολη. Έτσι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ, πολύ συναρπαστική ισχύει, τάξη. Ισχύει, βεβαίως. Και ποια δεν είναι, βέβαια. Καλά, εννοείται. Έτσι. Και τώρα, όσον αφορά τη μουσική λοιπόν, που είναι και το αντικείμενό μας εδώ στα επεισόδια. Ποια είναι η σχέση σου? Καταρχάς, υπήρξα και εγώ παιδί της δεκαετίας του 80 όπως και εσύ. Έτσι. Και ως ακροατής μαγεύτηκα από ό,τι έχει, ό,τι αυτή η κοινότητα που έχει δημιουργήσει έχει αγκαλιάσει. Δηλαδή τον ηλεκτρικό ήχο αρχικά, αλλά και τα πολλαπλά ιδιώματα από rock, metal, jazz, blues κτλ. Πολύ ωραία. Οπότε το πρώτο που γεννιέται σε έναν άνθρωπο είναι γεννιέται ο ακροατής. Σωστά. Ως ακροατής πλημμυρίζεις και αυτό το πλημμύρισμα θες στη συνέχεια όταν μεγαλώνεις να λες, αναρωτιέσαι μπορώ να το βάλω και σε έναν άλλον άνθρωπο όπως και εγώ το δέχτηκα. Και με αυτό το ερωτηματικό άρχισα δειλά-δειλά να μαθαίνω κιθάρα και στη συνέχεια κι άλλα όργανα με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως στο να γράφω. Όχι τόσο στο να γίνω ένας δεξιοτέχνης του δικού σου επίπεδου ή πολλών ακόμη σπουδαίων μουσικών που κατονομάζονται και παρουσιάζονται στο κανάλι. Ειδικά στα χρόνια τα φοιτητικά δραστηριοποιήθηκα πολύ πιο ενεργά. Δημιουργήσαμε με μια ομάδα εδώ στη Ρόδο πάλι ένα γκρουπ που ονομαζόμασταν Ετεροθαλής και αρχίσαμε να παρουσιάζουμε δικά μας τραγούδια, να ηχογραφούμε τότε στην τεχνολογία της εποχής με τετρακάναλα και συνέχεια σε κονσόλες απλές, σε φόστεξ. Όλη αυτή τη διαδρομή που έχουμε περάσει, η γενιά μας έχει περάσει από τον αναλογικό προς τον σημερινό ψηφιακό ήχο. Όταν αργότερα θέλησα να εξασκήσω το επάγγελμα του δασκάλου, γιατί έγινα δάσκαλος από επιλογή, όχι από τύχη, από αγάπη πιο σωστά, θέλησα να ενώσω αυτές τις δύο
τέχνες, γιατί και η παιδαγωγική τέχνη και επιστήμη βέβαια, αλλά και τέχνη είναι, και παράλληλα να εξασκώ και την μουσική δραστηριότητα, γράφοντας τραγούδια, μουσικές για φίλους και παραστάσεις, με αποτέλεσμα τώρα πια στο ψηφιακό, στη ψηφιακή εποχή, να δημοσιεύω όπως όλοι μας τη μουσική στις μουσικές πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Πολύ συνοπτικά. Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν όπως τα λες είναι, αυτή τη στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάς θα πετάω και φωτογραφίες και από το Spotify σου και από το YouTube σου, το οποίο το κανάλι σου είναι πολύ ενεργό. Έχεις ανεβάσει 101 βίντεο, έτσι, και έχεις και αρκετά τραγούδια στο Spotify, είτε υπό μορφή album, είτε υπό μορφή singles. Έτσι. Πες μας λοιπόν για τη μουσική σου, αυτό που γράφεις, είναι μουσική για παιδιά, είναι μουσική για θέατρο, είσαι τραγουδοποιός, είσαι συνθέτης, γιατί τραγουδάς κιόλας, παίζεις κιθάρα. Για πες μας. Ξεκίνησα ως τραγουδοποιός. Στη συνέχεια με απασχόλησε πάρα πολύ η απουσία των λέξεων, τι μουσική μπορεί να δημιουργήσει. Και έτσι πολύ γρήγορα και με την αφορμή που μου δόθηκε από το θέατρο, από ομάδες που συνεργαζόμουν, άρχισα να γράφω και τα πρώτα ορχιστρικά έργα για σκηνικές ανάγκες. Στη συνέχεια για την εικόνα. Και όταν πια με την σχολική κοινότητα, είμαι στο σχολείο πια 20 χρόνια, γύρω στα 2009-10, με το άνοιγμα του διαδικτύου, του ριζονικού διαδικτύου, του γρήγορου ίντερνετ, θέλησα να αξιοποιήσω αυτές τις δυνατότητες και να φέρω τα παιδιά σε επαφή με τη μουσική, τον κινηματογράφο και άλλες ωραίες τέχνες, μορφές τέχνες, συνδυάζοντας και τη μουσική και την εικόνα και την εικόνα και την μουσική. Προσπαθώ τώρα να συνοψίσω μια διαδρομή 20 χρόνων. Εννοείται. Και δεν είναι και εύκολο αυτό, έτσι. Όσο αδυνατό είναι, αλλά έτσι, λες ένα γενικό περίγραμμα. Αλλά κάτι που αμέλησα να αναφέρω είναι η επίσης μεγάλη αγάπη προς την ποιήση και στην ποιήση μεγάλων ποιητών, όπου εκεί με το θάρρος του νεοσού ή της νιώτης μελοποίησα μεγάλους ποιητές για να τραγουδηθούν από τα χείλη των παιδιών. Οπότε πήγαμε πολύ γρήγορα σε ένα επίπεδο παραγωγής CD, όταν υπήρχε CD, και κυκλοφορούσαμε με τα παιδιά μικρά συντάκια εκτός εμπορίου για την χαρά της, αυτού που είπαμε, του να μοιράζεσαι την αγάπη σου και το μεράκι σου. Βεβαίως. Και έχεις, στο κανάλι σου υπάρχουν όλα αυτά που λες. Έτσι. Βίντεο στα οποία υπάρχουν αυτά τα τραγούδια που λες, οι μελοποιημένοι στίχοι από σένα. Βλέπω έχεις και covers, να το πω έτσι ασπρολικά. Διασκευές και από Σαββόπουλο και γενικά από όλα αυτά με τα οποία μεγάλωσες και αυτά που σε έχουν επηρεάσει προφανώς και σαν ακροατή και σαν μουσικό αργότερα. Έτσι. Και όλα αυτά που σου κάνουν είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είσαι παραγωγικός. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, και μάλλον με την καλή έννοια, επειδή η δουλειά σου είναι άλλη, έχεις δηλαδή το σχολείο το οποίο βιοπορίζεσαι, άρα αυτό από μία άποψη σε απελευθερώνει. Να μπορείς να κάνεις τα πράγματα όπως θες εσύ, χωρίς να δεσμεύεσαι ούτε από εταιρείες, ούτε αν θα με δουν ή αν θα με ακούσουν, αν θα κόψω εισιτήρια. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το περάσουμε σαν μήνυμα ότι, δεν υπάρχουν μόνο επαγγελματίες που είναι καλοί. Έτσι, υπάρχουν και ίσα που σου πω ότι μπορεί να είναι καλύτερα να μείνει επαγγελματία για να μείνει αυτό το άγχο. Τι θα κάνω, πώ θα το κάνω κλπ. Έτσι. Και αυτό που κάνει εσύ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί προσφέρει διπλά. Έτσι. Και παράγει ποιοτικό έργο και προσφέρει στην κοινωνία. Έτσι, όλα αυτά που κάνει και τα παιδάκια. Τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολα. Εγώ το έχω πει από το βίντεο μου δεκάδε φορέ. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει εσύ. Είμαι ανίκανο. Δεν μπορώ να διδάξω παιδάκια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει εσύ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις κάνει όμως. Τώρα δεν το κάνω για να τα αποδώσω τα καλά λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο όμως αυτό που έχεις δημιουργήσει, η μουσική κοινότητα μαθήματα κιθάρας,
Είναι μια κοινότητα η οποία έχει πολύ ισχυρό παιδαγωγικό πρόσημο. Και αν κάτι με παρακίνησε εκτός από το να βρίσκομαι εδώ να θελήσω να μιλήσουμε και να είναι και το γεγονός ότι έχεις μια πολύ ισχυρή κριτική προσέγγιση σε ζητήματα και παιδαγωγικής και αντίληψης του μουσικού έργου μέσα στη σύγχρονη εποχή. Απομυθοποιείς πάρα πολλές πτυχές αυτού που λέμε της αγοράς και το σχόλιο σου πάνω εκεί κινήθηκε και το τι πιέσεις μπορεί να ασκηθούν ή μια χειραγώγηση των δημιουργών στη μία ή στην άλλη γραμμή. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που έχεις κάνει. Οπότε ο καθένας από τον χώρο του επιχειρεί να βάλει τον κοινό, να ενδυναμώσει τον κοινό παρονόμαστη που είναι η δημιουργικότητα του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι η πόρη μας. Έτσι. Είναι το νούμερο είναι ένα. Είναι αυτό που είμαστε. Έτσι ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα. Αλλιώς δεν έχει η ζωή και κανένα νόημα. Ωραία, κάνουμε μια δουλειά, βγάζουμε λεφτά, παίρνουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, έχουμε ένα ωραίο σπίτι, το οποίο το χρωστάμε σε 35 χρόνια δόσεις. Και τι έγινε μετά, τι θα μείνει πίσω τελικά. Έτσι. Αυτό που κάνουμε το έργο μας. Έτσι. Τα άλλα τι είναι, αέρα κοπανιστό τίποτα. Θα τα πάρουν οι επόμενοι. Έτσι. Ενώ το έργο θα μείνει. Αυτά τα βίντεο τώρα που κάνει. Αυτά τα παιδάκια τώρα όταν μεγαλώσουν θα λένε είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο. Ο οποίο μα έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτά που σε μένουν μέσα σαν εξίτηλα. Εγώ να σου πω ότι ένα από του λόγου που κάνω αυτή τη δουλειά είναι και ένα δάσκαλο που είχα στο σχολείο. Αγγλικών κιόλα, καμία σχέση. Ο οποίο κάθε τέλο. Πώς το λένε, τον θυμάσαι. Βεβαίω, Βαγγέλης Τόζος. Έτσι, καθηγητή Αγγλικών, συνταξιούχο τώρα, ο οποίο κάθε Μάιο διοργανώνει την σχολική εκδήλωση. Και βγαίναμε και παίζαμε. Και επειδή εγώ είμαι από χωριό, από τον Μπόρο, έτσι, εκεί ήταν το γεγονό του χωριού τη χρονιά. Μαζί με χίλια άτομα από κάτω. Έτσι. Και θυμάμαι το πρώτο μου τραγούδι που έγραψε, δηλαδή την πρώτη μου συναυλία. Με Δευτέρα Λυκείου με το πρώτο συγκρότημα που είχαμε φτιάξει από το σχολείο και παίξαμε μπροστά σε χίλια άτομα. Έτσι. Δεν έχει σημασία που ήταν άσχετα τα άτομα, έτσι. Αλλά ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό μετά μου έδωσε το ένασμα και λέει: Μπα και το κάνω και δουλειά αυτό. Να. Ένα δάσκαλο Αγγλικών. Έτσι. Το οποίο μα τι έκανε, αυτό έκανε κάτι φοβερό. Μέσα στο μάθημα των Αγγλικών, επειδή καταλάβαινε τι παίζει με τη μουσική, ότι το οποίο δεν είναι πολύ χαμηλό και ο κόσμο ακούει πράγματα που δεν είναι επίπεδο. Δεν το λέω ότι είναι κακή μουσική, αλλά είναι πράγματα που ξέρεις, μας έδινε και την άλλη όψη του νομίσματος. Και προσπαθούσε να μας μάθει αγγλικά μέσω μουσικής. Δηλαδή, μας έβαζε τραγούδια, μας έβαζε τους στίχους στον πίνακα και κάναμε λεξιλόγιο. Έτσι. Beatles, Rolling Stones, τέτοια. Ξέρεις, αυτά πάγω για αυτός, τέλος πάντων, που θεωρούσε σημαντικά. Chris de Burgh μας έβαζε και τέτοιους συνθέτες, ξέρεις. Που ήταν. Μουσική που μπόρεσε να ακούσει ο καθένας και είχε μια ωραία μελωδία, ένα ωραίο λεξιλόγιο, παίρνει ένα ωραίο μήνυμα. Έτσι. Να λοιπόν, εμένα ένας ο δάσκαλος πήγε, μόνο στη ζωή. Έτσι. Έτσι και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Αλλάζει τη ζωή των παιδιών. Και ας μην γίνουν μουσικοί, να γίνουν καλοί ακροατές. Πολύ σημαντικό αυτό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ειλικρινά τώρα, στο σχολείο που είσαι, πέντε δημοτικού, η πλειοψηφία των παιδιών, τι μουσική ακούει. Ναι. Μπορεί να μου πει, ξέρει. Από αυτά που, η μουσική των... που αφουγκράζεσαι. Ναι, βέβαια. Ας πω κάτι πολύ πρόσφατο. Ναι. Είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21 Μαρτίου, ναι. Όπου μάλιστα μέσα στο τμήμα, επειδή συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με άλλους φορείς έχουμε ανοιχτή συνεργασία, ήταν μέσα στο μάθημα και 4 φοιτητές. Μάλιστα. Οπότε, ζήτησα από τους φοιτητές να μας παρουσιάσουν τους αγαπημένους τους ποιητές. Οι δύο από αυτούς ανέφεραν ράπερς, σημερινούς, μάλιστα, τους αγνοούσα. Μάλιστα. Τους ζήτησα να διαβάσουν τα λόγια και μετά την επόμενη μέρα ζήτησα από τα παιδιά να φέρουν τους δικούς τους στιχουργούς από τα τραγούδια που ακούνε στο σπίτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι ναι, υπάρχει, καταλαβαίνω που πηγαίνει η συζήτηση, ναι. Πηγαίνει στη δύναμη της τραπ, που όμως απέναντι της βρίσκει αναχώματα. Ναι. Δηλαδή, το διαπίστωσα και με τα παιδιά. Αυτό είναι το σχολείο, αυτό είναι η παιδεία. Είναι το ανάγωμα στο αγοραίο. Έτσι. Στο αγοραίο με την κακή σημασία του όρου, όχι στην της αρχαίας ελληνικής αγοράς, που είναι αυτό που γίνεται τώρα και μεταξύ μας. Στη δική μας εποχή, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, τη δεκαετία του 80, και σάρωνε το λαϊκίστικο, ναι, τραγούδι της πίστας, ναι, ήταν στα πρώτα του φουντώματα. Έτσι.
τι κάναμε κι εμείς με την ανάλογη συμπαράσταση, καθοδήγηση ή διδασκαλία μεγαλύτερων φύλων ή και εκπαιδευτικών φωτισμένων. Πλησιάσαμε τον ηλεκτρικό ήχο και εκεί ανακαλύψαμε ότι υπάρχει πολύ σπουδαία ποίηση στους στίχους π.χ. των Μετάλλικα, εκτός από τον εξαιρετικό ήχο. Και μετά αρχίζαμε να μαθαίνουμε, όπως είπες, πιστεύω ότι η γενιά μας πολλά τα οφείλει στην ποίηση του Bob Dylan και των υπολείπων, στο πώς μάθαμε αγγλικά. Βέβαια. Και επικοινωνήσαμε αυτή τη γλώσσα. Έτσι είναι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Και to the point. Και εμείς δεν ήμασταν και η γενιά που τα έχει όλα έτοιμα, ενώ ότι πατάγαμε ένα κλικ και τα ακούγαμε. Έπρεπε να την ψάξουμε και λίγο. Δηλαδή έπρεπε να πάμε εμείς στη μουσική. Δεν έρχονταν η μουσική σε εμάς. Ενώ τώρα είναι πιο απλό. Θα μπεις online, θα γίνει δουλειά εύκολα. Ξέρεις, είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο και δωρεάν. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παλιά δεν ήταν δωρεάν. Πλήρωνες. Έστω και για να γράψεις μια κασέτα περατικά, πάλι έδινες ένα αντίτιμο για να έχεις μια κασέτα άδεια. Έτσι. Και να έχεις και ένα κασετόφωνο να γράφει. Και λοιπά, έτσι. Οπότε. Έχεις κάνει αρκετές αναφορές σε αυτή τη σύγκριση και τις συνυπογράφω όλες έτσι. Που ακούσει, διότι το να αγοράσεις ένα βιβλίο με παρτιτούρες, τα τραγούδια των Iron Maiden π.χ., ήταν πανάκριβα. Η διαφορά όμως πια, είχαμε ένα πλεονέκτημα πιστεύω αυτή η γενιά, ότι ακριβώς επειδή δεν ήταν όλα ανοιχτά, δωρεάν και προσβάσιμα, είχαμε και μια συνωμοτική μεταξύ μας αίσθηση ότι κάνουμε κάτι δικό μας. Ακριβώς αυτό δηλαδή ότι κινούμαστε λίγο στο underground. Έτσι είναι. Ενώ σήμερα πλασάρεται ως underground το πιο mainstream που είναι η trap. Έτσι. Και τα παρεμφερή. Έτσι είναι. Το πρόβλημα ξέρεις και αυτό με την trap, εγώ το δω λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εδώ κοντά στο σπίτι μου ως περνάω έχει ένα παιδότοπο. Ο οποίος το καλοκαίρι, τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι και ανοιχτός. Και έχει ένα πάρτι. Και βλέπω τώρα δεκάδες παιδάκια να χοροπηδάνε δίπλα οι γονείς και να ακούνε το τραγούδι Μαντάμ. Το γνωστό. Και μου ήρθε να. Εκεί δεν ξέρω. Λίγο εκνευρίστηκα και μου ήρθε να πω σε αυτούς τους γονείς. Ρε παιδιά, λέω, έχετε καταλάβει τους στίχους αυτού του τραγούδιου τι λένε. Έχετε καταλάβει ότι αυτά που λένε τα τραγούδια αυτά, αυτά τα παιδάκια κάποιοι θα τα κάνουν όταν μεγαλώσουν. Και μετά μην διαμαρτυρόμαστε έτσι για όλα αυτά που γίνονται έτσι. Λέμε για γυναικοκτονίες, για βία, για αυτά. Αφού όταν στα 7 του και στα 6 του τα ακούει, ας μην τα καταλαβαίνει. Έτσι. Δεν είναι ότι τα δαιμονοποιούμε τώρα στη Όχι, βέβαια. Ούτε καν. Το ηθικό αποτύπωμα ενός τραγουδιού που μιλάει για τη γυναίκα σαν σκεύος, δηλαδή ένα αντικείμενο και όχι ως ένα χειραφετημένο άτομο, έτσι. Όταν το συζητάμε ειδικά με τα κορίτσια του σχολείου, και με τα παιδιά γενικότερα. Ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές ακούνε από μία αίσθηση, χωρίς να αναλύουν υποχρεωτικά το τι λέγεται από πάνω ή από κάτω. Όταν όμως αυτό γίνει επισημανθεί, βλέπεις ότι δημιουργείται αυτό που λέμε γνωστική σύγκρουση, η απόσταση με το τι νομίζω από αυτό που είναι. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Και πάλι έτσι δεν είναι. Καλό υπάρχει η τραπ, όπως όταν ήμασταν εμείς 15 και μας λέγανε που ακούτε Iron Maiden και μου λέγανε, έλεγα το παππού μου, πηγαίναμε στο μοναστηράκι για δουλειές και πηγαίναμε σε Apple 7 να πάρω δίσκους και μου λέγε τι είναι αυτά εδώ τα διαβολικά μου λέγε και γέλαγα εγώ. Πού να το εξηγήσω τώρα, πού να καταλάβει ο παππούς μου κακομέρης έτσι, σκονεμένος. Αλλά έτσι το ίδιο πράγμα είναι, απλά το λείπω για να λίγο πιο έτσι, την κοινωνική του διάσταση και όχι απλά ακούμε κάτι ανάλαφρα και. Και λοιπά και λοιπά. Έτσι. Anyway. Μια διαφορά yeah. είναι ότι. Ναι, γι' αυτό είπα ότι να μην το δαιμονοποιούμε, γιατί εμείς ως παιδιά του 80 ή του 90 δαιμονοποιηθήκαμε αρκετά. Έτσι. Yeah. Might Αλλά αυτή η μουσική όμως άντεξε. Ναι. Έχω την υποψία. Μπορεί να αστοχήσω, αλλά έχω την υποψία ότι αυτή η μουσική δεν θα άντεξε. Mm. Και αυτή η συζήτηση μετά από 2 χρόνια. Θα τη βλέπουμε και οι δύο έτσι. Ή κάποιους τηλεθεατές και θα τη θεωρούν ξεπερασμένη, ενώ η συζήτηση για το μεσαιωνικό ας πούμε περιεχόμενο των στίχων των Iron Maiden είναι αντικείμενο μελέτης. Ισχύει. Και έτσι ακόμη. Βέβαια.
Έτσι, μα ήδη και αν ανοίξουμε αριθμούς, ήδη τα views και τα streams πέφτουν στο συγκεκριμένο είδος. Και είναι λογικό. Κάποια στιγμή όμως θα βαρεθεί, ξέρεις, είναι η θεωρία του ερήμου φρούτου. Θα οριμάσει και επειδή είναι και έτσι, θα οριμάσει πιο γρήγορα, προφανώς, θα πέσει. Βέβαια, θα βγει κάτι άλλο στη θέση του, το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χειρότερο. Σε εισαγωγικά. Και θα το δεις αυτό. Πολύ σύντομα. Κάτι πιο ακραίο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι τα περισσότερα ωραία πράγματα τώρα έχεις πίσω σου, παρατηρώ τον Τζίμι Πέιτς. Ναι. Ο Πέιτς και ο Σαββόπουλος και όσοι με επηρέασαν ήταν άνθρωποι γεφυροποί. Δηλαδή έπαιρναν στοιχεία από τη μουσική παράδοση Α, η Β, η Γ και παρέδωσαν κάτι προσωπικό. Το ίδιο συνέβη και με τα μεγάλα γκρουπ του 80 ή και τους μεταγενέστερους μέχρι και τους πολύ συγχρονούς μας καλλιτέχνες που αγαπούμε. Αυτό το γεφύρωμα είναι αληθινή τεχνική πράξη. Έχει αντοχή στον χρόνο γιατί ανταποκρίνεται στη δική μας ανάγκη γιατί περιέχουμε πολλά κομμάτια μας. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Εννοείται. Έχουμε δηλαδή μέσα μας και το λαϊκό στοιχείο και το πιο εκλεπτισμένο στοιχείο. Εννοείται. Και το πολυθυμικό και ο καθένας ανάλογα και όλα και την παιδεία του αποκτάει περισσότερο έδρος και αυτό καταθέτει εν τέλει. Δηλαδή το προσωπικό στοιχείο που είναι μια συνομιλία πολλών κομματιών, παραποτάμων από τους οποίους αρδεύει για τη δική του τέχνη. Ακριβώς. Έτσι είναι όπως το λες. Συμφωνώ απολύτως. Σπούδασε στη Ρόδο στο... Σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στη συνέχεια στο ΕΚΠΑ, Ιστορία της Φιλοσοφίας. Άλλη μεγάλη αγάπη επίσης. Γιατί σε ρωτάω. Έχω έρθει στο Πανεπιστήμιο στη Ρόδο, έχω κάνει ένα σεμινάριο μια φορά. Αλήθεια. Ναι, δεν το έχω ποτέ. Πότε. Το 7, 2007. Μια φίλη μου η Κατερίνα ήταν θεατρολόγος και τότε δίδασκε εκεί. Και ναι. Έκανε θεατρολογία στους δασκάλους. Που θα γίνουν δάσκαλοι αργότερα στα δημοτικά σχολεία. Και μου ήρθαν να του κάνω ένα σεμινάριο για να δημιουργήσουν ένα θεατρικό έργο. Μια παράσταση ο κάθε ή αναομάδες, τέλος πάντων, οι φοιτητές. Και θέλω να του μάθω πώς να γράφει μουσική. Μου λέει: μπορεί να κάνει κάτι. Και έκανα ένα σεμινάριο πώς να γράφετε μουσική χωρίς να ξέρετε μουσική. Όσο και πέρατε, εγώ το δημιούργησα μόνος μου. Δεν υπάρχει και το πράγμα. Και βέβαια με λίγο έτσι μπακάλικους κανόνες για να το εξηγήσω. Φαντάζομαι ότι απευθυνόμουν σε άτομα που δεν είχαν ιδέα, έτσι. Δεν ξέραν τίποτα. Ούτε να παίζουν κάποιο όργανο. Και μέσω κάποια μεθόδου 5 ώρες μου πήρε αυτό το σεμινάριο. Θυμάμαι Μάιο του 7 έπρεπε να ήταν. Και είχα στη Ρόδο αυτημερών. Το έκανα και είχε πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα μετά από κάποιους μήνες που έγινε η εργασία, μου στέλναν σε βιντεάκια τα αποτελέσματα και ξεπλάγιν. Έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτή η σχολή είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντική σχολή. Έτσι. Εκπαιδεύει πολύ πλευρά. Δεν είναι απλά ότι μαθαίνει πώς να λέτε το Α και το Β και πρόσθεση και αφαίρεση και αυτά. Αυτά είναι. Έτσι. Έτσι. Όχι. Γιατί όχι, βέβαια. Σώματα, είναι... Σχολείο δεν είναι μόνο πρόσθεση και αφαίρεση και ιστορία και γεωγραφία. Έτσι. Είναι όλα αυτά που λες. Και να μπορέσουν. Για μένα το σχολείο πιο σημαντικό είναι ότι σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Έτσι. Και να καταλαβαίνεις τη χαζομάρα από το. Μάλλον το σημαντικό από το ασήμαντο. Έτσι, εκεί πάσχουμε σαν κοινωνία. Έτσι, πια τα έχουμε λίγο κάπως ισοπεδώσει. Αυτό που λες ισχύει, διότι το μεγάλο σχολείο της σημερινής εποχής, ήδη από την εποχή μας μέχρι και σήμερα, είναι η τηλεόραση. Δεν είναι ο φορέας στον οποίο εργάζομαι ή ναι. Εργάζεσαι, η οδιακή παιδεία ή η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια. Δυστυχώς, ξεριζώνονται πράγματα που εμείς μπορεί να σπείρουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος από την τηλεθέαση των χύψη προϊόντων που είναι η άρση, το ανάποδο από αυτό το οποίο. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς οδηγούμαστε σε μια σωματοσυνεργατικές πρακτικές. Αποκτούμε δηλαδή στην Ελλάδα κάτι που δεν υπήρχε στην εποχή που ήμασταν έφηβοι, την κουλτούρα της ομάδας. Η τηλεόραση και άλλοι βέβαια φορείς και θεσμοί, αλλά η τηλεόραση έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την. Έρχεται και σου λέει ότι είσαι το άτομο. Και ουσιαστικά σε απομονώνει ξανά από εκεί που καλλιεργούμε μια σειρά δεξιοτήτων για να αλληλεπιδρούμε και να δημιουργούμε μαζί. Αυτό το μαζί δεν το προχωράει δυστυχώς η εποχή και η τηλεόραση είναι ένα από τα εργαλεία της.
Θα σου πω το πιο απλό. Και τώρα έτσι μου κάνει εντύπωση. Σε λίγες μέρες θα γίνει ο τελικός στο ποδόσφαιρο. Κύπελλο Ελλάδος. Ναι. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε, παιδιά, είναι δύο ομάδες, να συνεννοηθούμε που θα γίνει το ματσάκι, να συνεπάρχουμε και οι δύο για 90 λεπτά, εσείς από τη μία πλευρά, εμείς από την άλλη, θα δούμε το ματσάκι, ένας από τους δύο θα κερδίσει, έτσι είναι, ένας θα χάσει, αυτός που θα χάσει θα αποχωρήσει ευγενικά και αυτός που θα κερδίσει θα κάτσει να σηκώσει το κύπελλο και να πανηγυρίσει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τόσο απλά, έτσι. Άρα, τι άλλο μιλάμε τώρα, έτσι. Περιγράφεις το φαινόμενο που είναι... Ναι, περιγράφεις το εντελώς ανάποδο από αυτό που είπες, ότι η αποστολή του σχολείου είναι η κριτική σκέψη. Είναι, εσύ περιγράφεις το φαινόμενο του φανατισμού. Έτσι. Δηλαδή, του το ανθρώπου που, απο, ναι, να πας, που αποποιείται το να είναι φιλάθλος και είναι οπαδός. Ακριβώς. Και εκεί παράγεις ένα θέμα, ό,τι είναι αυτό, έτσι. Για κάποιον μπορεί να είναι ασήμαντο, για άλλους είναι σημαντικό. Θα πληρώσει και εισιτήριο και όλα, δεν το δει τσάμπα. Αλλά πάλι δεν είμαστε ούτε αυτό σε θέση να κάνουμε. Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι. Αυτό θέλω να πω ότι ξεκινάμε από τις μικρές ηλικίες. Και να μπορέσει μετά να πει ότι θα πάω γήπεδο, θα κάτσω ήσυχος. Δεν θα πετάξω τίποτα. Θα ρίξει κανένα μπινελίκι, το καταλαβαίνω. Γήπεδο είναι, εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Anyway. Anyway. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρουμε κάτι άλλο για το έργο σου που δεν έχουμε πει. Γιατί τώρα το πήγαμε και λίγο αλλού. Ναι, θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους φίλους θεατές, ακροατές της συνομιλίας μας και του καναλιού σου να ανακαλύψουν τα πιο προσωπικά έργα που έχω κυκλοφορήσει από την πανδημία και μετά. Mm-hmm. Είναι κάτι χαριτωμένο, έγραψα και στο μήνυμα, ότι τα παιδιά μου είπαν ότι, ξέρεις, μπαμπά, η μουσική πια δεν κινείται σαν φυσικό προϊόν. Βέβαια. Υπάρχει το Spotify, η Apple Music κτλ. Κτλ. Και έκανα μία έρευνα να δω αν αυτό ανταποκρίνεται και σε αυτό που ετοίμαζα χρόνια. Δηλαδή, για χρόνια ηχογραφώ και γράφω μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχω, από τον Αύγουστο του 2019, κυκλοφορώ σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες μέσω με τους γνωστούς τρόπους. Εσύ κυκλοφορείς με το City Baby. DistroKid, εσύ. Χρησιμοποιώ το DistroKid. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα άλμπουμ που το ονομάζουμε Πάγος και Φωτιά, mm-hmm. που είναι ορχιστρικό ολόκληρο. Υπάρχει το άλμπουμ Ένας Κομίτης Μαγικός, που είναι η ένωση τη δύο, η αγάπη μου για τη μουσική συναντάει την αγάπη μου για την ποιήση. Γράφω και ο ίδιος του ποιήση. Και στη συνέχεια προσπάθησα ακριβώς να πάω και στην ποιήση που σας είπα νωρίτερα και των υπολείπων ποιητών που διαβάζω και αγαπώ. Ένας τρόπος για να διαβάζω την ποιήση είναι να την τραγουδάω. Βεβαίως. Είναι κάτι που μας το έμαθαν οι παλιοί κοινοί μας δάσκαλοι. Έτσι. Και πρέπει να πω ότι, πώς να το πω, νοέρα, προς αυτούς είναι αφιερωμένη όλη η δουλειά μας. Είμαστε δηλαδή συνδετικοί κρίκοι γενναιών και δημιουργικών ρευμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανείς δεν είναι μόνος του αυτόφωτος, αν και προσπαθεί να εξασκήσει την ελευθερία του βγάζοντας κάτι προσωπικό και με ένα στίγμα μιας αυθεντικότητας, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, θα ήθελα να προσκαλέσω όποιον ενδιαφερθεί να βρει αυτή τη μουσική και να την ακούσει. Καθώς μιλάς, εγώ τώρα πετάω και τα εξώφυλλα από όλες τις δουλειές που είπες και το φωτογραφίες από το Spotify σου. Όλα αυτό που έχουμε αναφέρει υπάρχουν από κάτω με links. Κλικάρετε τα απλά αριστερό κλικ και σας πετάει απευθείας. Και τα ακούτε όλα με την ησυχία σας. Έτσι. Πολύ ωραία. Από θέμα τώρα ανταπόκρισης, είσαι ευχαριστημένος και στο Spotify και στο YouTube. Έχεις κάποιους στόχους, λες όταν ανεβάζω κάτι να φτάσει τόσες χιλιάδες ή να κάνω τόσους subscribers, ή δεν σε απασχολεί. Το λέω πιο. Κοίταξε, όταν βλέπεις ότι μετά από 3-4 μήνες σιωπής απότομα μπορεί να σε ανακαλύψουν άνθρωποι, χίλιοι άνθρωποι από 70 χώρες, γιατί αυτό μου συνέβη, ναι. Ήταν μια εκπληκτική εξέλιξη. Δεν είναι σταθερή η ακρόαση αυτών των ανθρώπων. Ήρθαν επόμενοι. Είναι μια δυνατότητα η οποία ήταν αδιανόητη πριν από 15 χρόνια. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να πω ότι αν
ή το ρωτάς αυτούς τους καλεσμένους και με αποσχόλησε και εμένα. Λέω, αν το ρωτήσει ποια είναι η επιτυχία, θα το πω λίγο ποιητικά, αν μου επιτρέψει το Δωρή. Είναι να κοιτάς την Ιθάκη και το Πέλαγο. Και την Ιθάκη αλλά και το Πέλαγο. Βέβαια. Όχι μόνο το ένα από το άλλο. Έτσι. Δηλαδή και η ίδια η δημιουργική διαδικασία, αλλά και η ίδια η απεύθυνση, επειδή ό,τι γράφουμε δεν είναι για μας, είναι για να ακουστεί, να μοιραστεί, να εμπνεύσει ή δυνατόν. Επομένως, πώς τώρα θα λέγω ότι είμαι ικανοποιημένος, γιατί έχω χαμηλές προσδοκίες. Δεν παίζω μουσική ζωντανά για να έχω μια τέτοια ενεργή πορεία, ώστε έχω... Δηλαδή, πάντα κοιτάει κάποιος τα πράγματα με ένα... Εσύ το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Βάζεις πάντα ένα ρεαλιστικό παρανομαστή στο βλέμμα σου. Οπότε, και με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μεγάλη χαρά για κάθε μήνυμα που έρχεται και είναι ένα μήνυμα έτσι εγκάρδιο και ζεστό. Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό και ένα πράγμα επίσης που με ανησυχεί με τις επόμενες γενιές, ότι με τη μία κοιτάνε τα νούμερα, τους αριθμούς, ναι, και κρίνουν μέσω αυτών. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι αυτό που κάνει τηλεόραση. Λέμε, τι κάνει τηλεθέαση αυτό, άρα είναι καλό. Όχι, δεν πάει έτσι. Πάει εντελώς αντίθετα. Άμα δεις, οι εκπομπές που κάνουν τα μεγαλύτερα νούμερα είναι και τα μεγαλύτερα σκουπίδια, γιατί είναι πολύ βαρύ και απαξιωτικό, είναι αυτό που είναι να μην δεις. Και επειδή λειτουργούν με καπιταλιστικά κριτήρια όλα αυτά, τα οποία είναι λογικό, γιατί όταν κάποιος βάζει χρήμα, θέλει να φέρει και χρήμα, έτσι. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύσει τα πάντα. Έτσι. Δυστυχώς. Γιατί με αυτή τη λογική τότε θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μας δει ο περισσότερος κόσμος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και αυτό είναι και επικίνδυνο, έτσι, πολλές φορές. Είναι ανόητο. Έτσι. Σε αποπροσανατολίζει. Άνθρωποι που έχουν φερθεί όπως περιγράφεις, δηλαδή έχοντας ξεγυμνωθεί και κυριολεκτικά, μετά από χρόνια αναστοχάζονται και μετανιώνουν πάρα πολύ για το ότι παίξανε τους όρους του χι παραγωγού, του τάδε ατζέντη, κάνοντας ανοησίες. Δηλαδή, οι αλκοολισμοί και η χρήση ναρκωτικών χιλιάδων ταλέντων που όμως ενέδωσαν σε αυτά τα κελέσματα, δηλαδή της αγοράς, αριθμοί επί αριθμών και η ηγεμονία της αγοράς δεν είναι κάτι που κλείνει η μέρα και αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου και με την τέχνη σου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο δηλαδή να αυτό το μεταφέρεις στους Κροατές, ότι δεν είναι τα... Γιατί υπάρχουν πολλοί νεότεροι από εμάς που γαλουχούνται με κριτήρια της αγοράς και χρειάζεται να υπάρχει μια απόσταση, αν όχι, τουλάχιστον με μια συζήτηση που καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει και μια άλλη μεγαλύτερη εικόνα και όχι εικόνα των αριθμών. Το θέμα είναι ότι όταν το καταλάβεις αυτό είναι πολύ αργά, όπως λες, έτσι. Και έχεις πάει στην απέναντι πλευρά με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, όπως λες. Ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Εδώ βλέπεις κόσμο που αυτοκτονούν. Βλέπεις ο τάδε, πότε σήμα διάβαζα, ο τάδε TikToker λέει αυτοκτόνησε. Δεν μπορούσε την απόρριψη. Έτσι. Γιατί του γράφανε κάτι αρνητικό, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ο άνθρωπος. Και απλά. Και το είναι τραγικό. Είναι αστείο. Αν μπορούσε να καταλάβει ότι όλοι αυτοί που σε αποθεώνουν με την ίδια ευκολία μπορούν να σε κλεβάσουν. Έτσι. Μέσα από ένα στρόλο. Πανέπουλο είναι, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λες. Οι περισσότεροι φαν θα πέσουν να σε φαν. Έτσι. Το λέμε με ένα αστείο ακριβώς τρόπο. Έτσι είναι. Γιατί προσπαθούν να παράξεις εσύ αυτό το έργο α, το οποίο σε γνωρίσαν και σε αγαπήσαν, αλλά ησυχάζεις. Και η φύση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι να αλλάζεις, να μετακινείσαι, να πλάθεις νέους κόσμους, να τους εμπλουτίζεις. Όχι αυτό το copy-paste. Και γι' αυτό και έχεις πολύ σωστά πει και εσύ πως είναι πολύ προτιμότερο να ακούμε την έκπληξη, να περιμένουμε την έκπληξη από τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, παρά την τετριμένη επανάληψή τους. Γιατί έχουμε χειραγωγηθεί να σκεφτόμαστε με όρους τελικού κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι. Ενώ αν το δει κάποιος διαφορετικά, κάνει χώρο στη διαφορετικότητα δηλαδή, και του ίδιου του ανθρώπου που αγαπάει, είναι πολύ σπουδαίο, είναι. Γιατί ευνηδιάζεται και μαγεύεται ξανά. Όπως το λες, είναι ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι αυτό για να το καταλάβει κάποιο πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια. Έτσι. Και οι περισσότεροι δεν περνάνε το πρώτο το δεύτερο. Πώς θα το πω υποτιμητικά. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στην ερώτησή μας. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Γεια σου, Θοδωρή, και καλή χρονιά. Αυτή είναι η ερώτηση που γίνεται τα Χριστούγεννα. Προφανώς, έτσι, για καλή χρονιά. Συγχαρητήρια και πάλι για τα βίντεο που ανεβάζεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σου για τα μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας και ακουστικής σε group. Αν δεν κάνω λάθος, όταν σπουδάζει κάποιος ηλεκτρική κιθάρα στο εξωτερικό, όπως έκανες εσύ, τα μαθήματα γίνονται σε group άνω των 2-3 μαθητών τουλάχιστον. Και όχι ένα-ένα. Γιατί αυτό δεν εφαρμόζεται σε ΟΔΙΕ και μουσικές σχολές? Θεωρείς ότι στο μάθημα ένα προς ένα ο μαθητής λαμβάνει μεγαλύτερη αξία από ό,τι θα λάβανε σε μάθημα με group 2-3 μαθητών, ίδιο επέδου? Σε ευχαριστώ και τον προτέρα μου. Χρόνια πολλά. Αυτή γινόταν 23. Πολύ ωραία. Καταρχάς, είσαι ο. Σου έστειλα αυτή την ερώτηση για ευνότητα λόγου. Είσαι ο καθήλυνα αρμόδιο, μια και εσύ έχει διδάξει και σε group. Βασικά, διδάσκει μόνο σε group. Έτσι, διδάσκει σε μια τάξη 18-20-25. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, πώς το κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί δεν μπορούν να είναι όλοι ίδιοι που είμαστε, εντάξει, έτσι, υπάρχουν διαφόρων, ναι. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η ερώτηση, για την ερώτηση δεν πρότιμε απολύτως καθήλυνα αρμόδιος όσο εσύ, με την έννοια ότι η ερώτηση αποσκοπεί στο, αποβλέπει μάλλον φωσικό, ναι. Στο μάθημα της μουσικής, αλλά ακριβώς με βάση την παιδαγωγική θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ πέρα ο φίλος θέλει να συγκριθούν δύο μοντέλα. Το ένα είναι το τέτα-τέτ, το εξατομικευμένο, το φτιστηριακό ή το οδιακό, ανάλογα πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το πλαίσιο αναφοράς της εκπαιδευτικής πράξης. Και το δεύτερο είναι το ομάδο συνεργατικό. Και το ένα και το άλλο μοντέλο έχει τα θετικά του και τα αρνητικά. Σχετικά με την... δηλαδή, με ρώτησες πώς βλέπω το να λειτουργείς αξιοποιώντας 18 νοημοσύνες, οι οποίες δεν είναι στον ίδιο παρονομαστή. Δεν είναι. Και δεν έχω και το ίδιο ενδιαφέρον. Έτσι. Εκεί πώς το πηγαίνω. Δεν μας νοιάζει πώς... Δεν έχεις το ίδιο ενδιαφέρον. Έτσι. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί εγώ έχω κάνει ομαδικό μάθημα, θεωρία όμως, όχι κιθάρα, θεωρία, για αρκετά χρόνια, σε ΟΔΙΟ, και αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε το ίδιο ενδιαφέρον από όλους. Και αυτό που δεν ενδιαφέρεται τόσο, που παρόλο που σε σένα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί σε σένα η παιδεία είναι υποχρεωτική. Έρχονται όλοι με το ζόρι. Σε μένα στο ΟΔΙΟ έρχονται με τη θέλησή τους. Που και πάλι όμως είχες διαφορετικότητα όσον αφορά το πόσο θα ενδιαφερθεί κάποιος, έτσι. Ναι. Έτσι. Εσύ, ναι, ναι. Πώς θα το πεις αυτό, όταν δηλαδή, έχεις παιδάκια τα οποία δεν νοιάζουν, δεν τους νοιάζουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην τάξη. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος που αγαπάει τη διδασκαλία. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω που έχει μεγάλη διαφοροποίηση από την εποχή που ήμασταν εμείς μαθητές είναι ότι έχουν γίνει πολλά βήματα σε επίπεδο διδακτικών. Επομένως, ένα καινούριο στοιχείο είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία που δεν υπήρχε στα χρόνια που ήμασταν εμείς μαθητές. Δηλαδή, με τα δικά σου λόγια, για να το φέρω σιγά σιγά και στην ερώτηση ειδικά με τη μουσική, πιάνεις τις προσδοκίες και τους στόχους, βάζεις στόχους ο ίδιος μαθητής. Και εσύ παραπροσπαθείς να συνερέσεις τους στόχους από κάθε μαθητή για να δημιουργήσεις τον κοινό παρονομαστή. Αυτή η ετερότητα έχει και μεγάλο πρόκληση, αλλά έχει και κάτι πολύ σπουδαίο. Και αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο έβριμα της σύγχρονης παιδαγωγικής. Αυτό που λέμε συλλογικά μανθάνων οργανισμός. Δηλαδή ότι όλοι μαθαίνουν από όλους. Αυτό που κάνεις και εσύ κατά κάποιο τρόπο μέσα στην κοινότητά σου και στις συζητήσεις που γίνονται, ναι, από κάτω. Ισχύει. Δηλαδή, ο δάσκαλος σημερινός δεν είναι η αυθεντή του με τη βέργα που παροδούσαν οι Pink Floyd. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο ορχιστρωτής. Είναι αυτός που θα πάρει από κάθε παιδί τον προσωπικό ήχο και θα τον τοποθετήσει μέσα στην παλέτα της τάξης. Αυτό είναι η σημερινή σημαντική πραγματικότητα. Όποιος δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, παίρνει από το παιδί, αλλά δεν θέλω να μείνω στο παιδαγωγικό, όσο περισσότερο και σε αυτό που ρωτάει για τους μουσικούς. Ναι. Αν διδάξεις κατά μόνας,
πολύ σημαντικό, ενδέχεται ο μαθητής να μην αποκτήσει τη μουσικότητα που θα αποκτούσε αν ήταν σε ένα τριλές και τριμελές σχήμα. Βεβαίως, ισχύει γιατί απολύτως. Η οριζόντια γνώση, εκτός από την ύλη που διαχειρίζεται ο διδάσκων, είπαμε, με έναν τρόπο πια, με το ρόλο του ενορχιστρωτή, εγώ θα προτιμούσα, τι συμβαίνει. Ο μαθητής παρατηρεί τον άλλο μαθητή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα άλλο σύστημα μαθησιακό που τον κάνει να είναι πολύ πιο πλούσιος σε κίνητρο. Είναι κάτι το οποίο το έχεις υπογραμμίσει πολλές φορές στις εκπομπές αυτές, το κίνητρο. Επομένως, εγώ θα έλεγα, πιο μετοπικά κοιτάζοντας το ερώτημα του φίλου, ότι κάθε σύστημα έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Ας πούμε, ένα κακό παράδειγμα με τοπικές δασκαλίες που έχουμε δει στον κινηματογράφο σε σχέση με τη μουσική είναι το Whiplash. Εκεί βλέπουμε όταν απομονώνει ο ντράμερ, ο μαθητής με τον ενορχίστρο, με τον δάσκαλο, κοντάκτορ, mm-hmm. με τον δάσκαλο, εκεί βγαίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Και γιατί βγαίνει κάτι πάρα πολύ κακό? Γιατί δεν κοιτάζει τον μαθητή, έχει στο μυαλό του τους δικούς του δαίμονες ο δάσκαλος. Επομένως, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει στο τετατέτ, παρά μόνο όταν αλλάξει δάσκαλο. Και εσύ το προτείνει πολύ συχνά. Αν δεν σου κάνει, ναι. πηγαίνει σε έναν επόμενο δάσκαλο. Έτσι. Πολύ ωραία. Στο άλλο μοντέλο, που είναι μαθητές κτλ., γίνεται αυτό το. Αν ακούστηκα πολύ θεωρητικός, λέγοντας ότι όλοι μαθαίνουμε από όλους, κοιτάξτε, θα έλεγα στο φίλο, αλλά και σε όποιον έχει έτσι, κάποια αμφιβολία, κοιτάξτε πώς έγιναν τα πολύ μεγάλα γκρουπ. Ήταν όλη μουσική, λίγο πολύ, ίσως και μιας κάποιας στάθμης, όχι υψηλής, αλλά όλοι γίνανε ανώτεροι του εαυτού τους, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Ας πούμε, ένα δύο παράδειγμα ήταν η U2 ή στα ελληνικά γκρουπ τα διάφανα Κρίνα. Βέβαια. Οι Doors. Δεν υπήρχε ένας πολύ σημαντικός, ένας μουσικός δεξιοτέχνης μιας αλφα κλίμακας, αλλά όλοι μαθαίνανε από όλους. Και αυτό που φτιάξανε τους έκανε ακόμα ικανότερους μουσικούς. Και ως συνθέτες, αλλά και ως performer. Γίνανε παίζοντας ο ένας καλύτερα μέσα στην ομάδα του, έγινε καλύτερος. Αυτό λοιπόν σε ένα μάθημα με τριμελές σχήμα, ο δάσκαλος αν το χρησιμοποιήσει με αυτό το πνεύμα, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Αν όμως ο δάσκαλος με τους τρεις μαθητές λειτουργεί εξατομικευμένα, θα αποτύχει. Δηλαδή όλα πρέπει να συναντιόνται, μεθοδολογία, ναι. σύστημα, πρέπει να συναντιόνται. Συγγνώμη λίγο που ακρηγόρησα. Καθόλου. Προσπάθησα με κάποια παραδείγματα να από τη μουσική που ακούμε, από τον κινηματογράφο που παρακολουθούμε. Και εσύ το λες πολύ συχνά, ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Δύο πλάς. Πάντα. Δύο πλάς. Και πλάς πλάς πολλές φορές. Αν είναι πλάς πλάς και το κάνει αυτό ο δάσκαλος, είναι πολύ σπουδαίος δάσκαλος. Και το ίδιο λοιπόν γυρίζει και μου το απίθυνες και προσωπικά στο σχολείο. Μεγάλος δάσκαλος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το ένα συν ένα ιστινή για τον κάθε μαθητή. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, να πω και τη δικιά μου έτσι, οπτική, η οποία δεν απέχει πολύ τη δική σου. Καταρχάς, αυτό με το ομαδικό είναι πολύ δύσκολο. Απ' την άποψη ότι όντως πρέπει για τη μουσική να μιλήσουμε, ας είναι ένα γκρουπ 3-4 ατόμων, δεν μιλάω για περισσότερα. Γιατί στα περισσότερα πάει αλλού. Και θα σα πω σε λίγο τι εννοώ. Στα 3-4 άτομα, το πρόβλημα εδώ δεν είναι να είναι του ίδιου επίπεδου. Είναι να είναι και οι 3-4 να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν γίνεται ο ένας να είναι διαβασμένος και οι άλλοι 3 αδιάβαστοι. Γιατί αναγκαστικά μετά ο δάσκαλος δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί αυτά είναι σκαλί-σκαλί. Και αν από τη μία ξαναπούμε τα ίδια για άλλη μια φορά για να εξυπηρετήσουμε τους αδιάβαστους, θα ξενερώσει ο διαβασμένος. Και αν από την άλλη πούμε όχι, εγώ προχωράω κανονικά, μετά στο τρίτο τέταρτο μάθημα, αυτοί που δεν διαβάζουν δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και απλά θα αποχωρήσουν. Και ο σκοπός δεν είναι εδώ να ξεφτυλίσει τον αδιάβαστο ή να. Έτσι. Οπότε αυτό από αυτήν την άποψη θα αποτύχει. Μιλάμε για την ελληνική κατάσταση στα οδεία, έτσι. Που στα οδεία μην ξεχνάμε. Από τον νόμο, έτσι, οι εξετάσεις στα οδεία έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εγώ δηλαδή όταν κάνω εξετάσεις δεν έχω δικαίωμα να κόψω κάποιον, δηλαδή μένει στην ίδια τάξη, το ξανακάνεις. Του λέω απλά πήρες τόσο,
πήρε 3 στα 10 π.χ. κάτι τη βάση, προχωράμε παρακάτω. Αλλά... Το απαγορεύει ο νόμος. Γιατί το κάνει αυτό ο νόμος, σοφά το κάνει. Γιατί λέει ότι εσύ μπορεί να σε πονηρίδει και να τον δίνει τον άλλο στην ίδια τάξη για να του παίρνει τα λεφτά. Οπότε σου λέει, είσαι δικαίωμα του ταλαιοδία, είναι ουσιαστικά κέντρα ελευθερών σπουδών. Δεν είναι πανεπιστήμια, έτσι. Τα πα τα ταλαιοδία, όλα. Οπότε, ενώ στο π.χ. στην Αγγλία που ήμουν εγώ, ήταν αλλιώ. Ήμασταν 25 άτομα στην τάξη, έμπαινε ο καθηγητή, έδινε το μάθημα, παρέδιδε και ό,τι και να γινόταν υπήρχε εξεταστική. Εκεί είχαν και το εξή πονηρό. Ήταν πιο. Είχαν τρει εξεταστικέ στο εξάμεινο. Την Πέμπτη, τη Δέκατη και τη 15η εβδομάδα. Πέμπτη εβδομάδα 25%. Δέκατη εβδομάδα 25%. 15η εβδομάδα 50%. Οπότε σου λέω ότι και να τα θαλασσώσει τι δύο πρώτε, 25 και 25, έχει την τρίτη ευκαιρία. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε μία εξεταστική που δίνει το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, αλλά αν τη χάσει, σου λέει μπορεί να δώσει και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε και αυτό έχει μια δικαιοσύνη. Έτσι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στην Αγγλία είναι το άλλο, ότι δίναμε τρεις εξεταστικές στο εξάμεινο. Βέβαια, αν είχαν στο μάθημα, είχε άλλη μια ευκαιρία. Τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσει το επόμενο έτος. Αν το είχαν και τότε, σε διώχνανε. Κοβόσουνα και πήγαινε σπίτι σου. Έτσι είναι το σύστημα. Οπότε η διαφορά ποια είναι ότι. Εφόσον εδώ δεν υπάρχει η έννοια του κόβομαι και δεν θα το ξανακάνω και τσάμπα τα λεφτά, τσάμπα ο χρόνος μου, ο άλλος και είναι λίγο πιο ελαστικός. Αυτό εκεί έχει το πρόβλημα. Γι' αυτό και εγώ δεν διδάσκω ομαδικά κιθάρα. Γιατί έχω αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ομοιογένεια πάντα. Και υπάρχει ένα οδείο στην Ελλάδα που το κάνει, όλοι το ξέρουμε ποιο είναι αυτό, από τα μεγαλύτερα είναι, το οποίο έχει αυτό το ομαδικό μάθημα και όσοι μου έχουν έρθει από εκεί μου λένε το ίδιο πράγμα. Ότι είχαμε έναν που δεν διάβαζε και χάλαγε την ομάδα. Και αναγκαστικά έφυγα. Δυστυχώς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, από την άλλη βέβαια, θυμάμαι στην Αγγλία, επειδή ο καθηγητής μας σήκωνε την ώρα του μαθήματος, έλεγε: Α, σήκωσε, παίχτο. Τόλμα έχεις να πας αδιάβαστος για να γίνεις ρεζίλη. Εγώ το έλεγα έτσι. Και λέω: Όχι, λέω, δεν γίνεται. Σα πω το πιο απλό μάθημα. Είχαμε ένα μάθημα ανάμεσα παρτούρα. Κάθε φορά μας έδινε δύο σελίδες. Βαρβάτες όμως, είχαν πράγμα μέσα. Δηλαδή δεν ήταν τέταρτα στο 60, είχε μέσα πολύπλοκα θέματα. Ήταν jazz side reading λεγόταν και είχε μέσα και πολύ πλούσιο οπλισμό, 5 διέσεις και τέτοια. Και τυχαία σήκωνε έναν δυο να το παίξουν. Αυτό που ήταν για την επόμενη φορά που θα με σκέφτε. Και έλεγε να προετοιμαστώ, μην γίνω ρόμπα. Έτσι, γιατί θα ξεφτυλιστώ μπροστά σου. Ή τα εργαστήρια γινόταν αυτή τη λογική ότι παίζαμε όλοι μπροστά σε όλους. Δηλαδή μαζευόταν όλο το έτος και είμαστε μέσα στην αίθουσα 100 άτομα. Σαν να παίζεις live κανονικό. Οπότε πάλι πέρα το βαθμό, γιατί έχουμε και τη βαθμοθυρία, έτσι, όλοι. Λέει πόσο πήρα. Έτσι. Αλλά λες τώρα θα γίνω ρεζίλη στους αδέλφους, στους συμφοιτές μου. Οπότε αυτό δηλαδή, έχει αυτό που λες, θετικά και αρνητικά. Ενώ όταν είσαι μόνος σου, πας με το ρυθμό σου. Πας αργά, πας γρήγορα. Και αυτό το αρνητικό, ότι άμα δεν διαβάζεις, θα πας αργά. Ενώ όταν είναι ομαδικό και όλοι μαζί, και ξέρεις ότι έχεις και εξεταστική στο τέλος, και ότι δεν σε παίρνει, έτσι, θα σωριστείς λίγο, έτσι δεν είναι. Και, παρακαλώ. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Πώς θες. Η παρατήρηση είναι ότι μιλάς για πανεπιστημιακό επίπεδο βεβαίως μαθήματα. Προσπαθώ να το πάω και οδιακού και πανεπιστημιακού. Έτσι. Μπράβο. Και έχεις αναφερθεί και εσύ και ο συμφοιτητής που ο Βερβερίδης, αν ναι, το έχω συγκρατήσει σωστά το όνομα, ότι δώσατε εξετάσεις και εξετάσεις δεν ήταν απλή υπόθεση. Όχι. Έγινε μια διαλογή αυστηρή, έτσι. Άρα μιλάμε ότι είναι ένα πανεπιστημιακό πια περιβάλλον, το οποίο έχει βάλει κριτήρια υψηλού επίπεδου και τα διατηρεί καθοδόν μέσα στη διάρκεια των σπουδών. Η ερώτησή μου θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι από όλους τους καθηγητές που είχες στην Αγγλία, ποιον θα ξεχώριζες με την εμπειρία που έχεις σήμερα εσύ ως δάσκαλος σήμερα και που σου έχει αφήσει και ένα αποτύπωμα που ενδεχομένως μπορεί και ασυνείται να σε έχει επηρεάσει, ναι, προς μια κατεύθυνση. Θα ξεχώριζα αυτό που ήταν τελικά ο πιο δάσκαλος και όχι ο πιο showman, γιατί είχαμε και τέτοιους μέσα, έτσι. Είχαμε ένα δάσκαλο που είναι και πολύ γνωστό, το ξέρουν όλοι, δεν θέλω να πω όνομα, ήταν ο χειρότερος δάσκαλος. Έμενε μέσα στην τάξη και ήταν στάραυτος, είχε παίξει με τους πάντες, όλους τους γνωστούς. Έτσι. Και όμως ήταν άθλιος. Δεν διάβαζε, δεν μελετούσε, όταν. Κατάλαβε τι εννοώ. Ενώ ένας που δεν τον ήξερε η μάνα του, που είναι ο λόγος, ήταν διαβασμένος, ήξερε, ήταν αυστηρός, έκοβε, έκανε. Από αυτό μάθαμε. Έτσι, ήταν ο πιο ιδιότροπος. Οπότε
Έτσι, δεν πάει τελικά, ούτε δεν είναι θέμα γνώσεων ή θέμα. Έτσι, είναι ποσότητα θέμα προσωπικότητα. Και πόσο σοβαρά παίζει αυτό που κάνει. Άλλο παίζω καλά, άλλο διδάσκω αυτό που ξέρω. Είναι τελείως διαφορετικό, είναι άλλο πράγμα. Έτσι, είναι άλλη δουλειά, είναι άλλο. Το ότι μαγειρεύει καλά η μάνα μου, το παστίτσιο, το κάνει τέλεια, δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει παστίτσιο για 1000 άτομα μέσα σε 3 ώρες. Αυτό που θα κάνει δηλαδή ένας επαγγελματίας μάγειρας. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Και να μπορεί να διαχειριστεί τα υλικά, να μην χάσουν λεφτά, γιατί να βγάλει κέρδος αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι. Και άλλο το παίζω ωραία, και άλλο το δείχνω για να το μάθει κάποιος. Και να έχει αποτέλεσμα αυτό. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο αντικείμενο. Έτσι, με αυτή τη λογική. Θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Ότι όπως εμείς οι διδάσκοντες, λες, θα βρεις μπροστά σου 18 παιδιά και θα αντιληφθείς, θα αντιληφθούμε πολύ γρήγορα ότι 3 ή 5 δεν είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Το ίδιο γρήγορα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, αντιλαμβάνονται και τα παιδιά οι φοιτητές, αν ο διδάσκων είναι για τα παιδιά παρόν ή είναι αλλού. Εννοείται αυτό που λες. Είναι μια αλληλεπίδραση ταχύτατη. Έτσι. Έχουμε δηλαδή, ειδικά τα παιδιά, αλλά και μεγαλώνοντας, έχουν ένα ένστικτο εκπληκτικό για το αν ο άνθρωπος που είναι απέναντί τους είναι για να τους βοηθήσει ή είναι για να τους φρενάρει. Έτσι. Ή για να παρεπιπτόντως. Έτσι. Ας πούμε, αυτό μου, πάτα στο πρώτο μάθημα όταν είχα νέα τάξη, εγώ έκανα θεωρία στο δύο τέχνης Φακανά. Δέσκα για 6 χρόνια, για 12 εξάμηνα θεωρία. Το πρώτο μέλημα ήταν στο πρώτο μάθημα να μάθω τα ονόματα ολονών. Και να μην λέω, α, πες μου εσύ, πες μου εσύ, να ξέρω τα ονόματά τους για να μπορώ να τους φέρω πιο κοντά. Για να ασχοληθούν. Το πρώτο μέλημα. Και μάλιστα είχα και σημειώσεις. Έλεγα ψηλός, μακριά μαλλιά, τάδε όνομα. Οπότε, αν κάτσεις σε άλλο θρανίο την άλλη φορά, γιατί δεν κάθεται πάλι στη θρανία, ενώ σε σένα κάθεται συνήθως το ίδιο θρανίο κάθε φορά, έτσι δεν είναι. Συντάξει, δεν αλλάζουν. Έτσι, εμένα αλλάζαν. Οπότε είχα σημειώσει για να ξέρω να θυμάμαι ονόματα. Και να μην λέω τώρα ποιο είναι ο Γιώργο Τάδε, ο Γιώργο Παπαδόπουλο, και να λέω. Οπότε είχα αυτό το. Και είχα σημειώσει μέχρι δεύτερη τρίτη εβδομάδα να του μάθω όλου. Όλου. Και κάθε εξάμεινο τα ίδια. Αλλάζουν. Οπότε αυτό. Για να βλέπουν ότι εγώ είμαι για σένα. Το email μου είναι ανοιχτό. Απαντάω αμέσω. Με το που μου στείλει σε 10 λεπτά έχω απαντήσει. Γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν είναι μόνο στο μάθημα. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και γενικά αυτό ισχύει, έτσι. Είσαι εκεί 24-7 στους μαθητές. Δεν είσαι μόνο αυτή τη μία ώρα, τη εβδομάδα ή της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μόνο στο μάθημα, είναι και μετά. Μη σου πω ότι είναι κυρίως μετά που θα κάτσει ο άλλος να όλα αυτά που του πες να τα εξασκήσει και να τα καταλάβει και να τα διαβάσει. Ό,τι είναι αυτό, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και σε πάση συνέβη αυτό όταν την περίοδο της πανδημίας η τηλεκπαίδευση ήρθε να δώσει τις όποιες λύσεις μπορούσε να δώσει και είδες εκεί πάρα πολλοί ήταν ανέτοιμοι να το διαχειριστούν. Εντελώς. Γιατί δεν είναι ίδιο, δεν είναι ίδιο περιβάλλον μαθησιακό, η οθόνη μπροστά. Και ιδιαίτερα ομαδικά. Ομαδικά. Εμένα μου φάνηκε αδύνατο αυτό, ότι εγώ λέω ότι είναι κοροϊδία αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Έτσι, γιατί τότε το παιδί κάθεται, μπορεί την ίδια να σε εκφράζει, να βλέπει. Πού θα ξέρει τώρα εσύ που βλέπει 20 εικονιδιάκια μέσα, ποιο προσέχει τι κάνει, έτσι. Αδύνατο. Εδώ δεν μπορεί να φτάνει στην ίδια αίθουσα. Εύκολα. Να το... Στα γυμνάσια και λύκεια σκέψου ήταν κλειστέ οι οθόνε. Ναι. Στο πανεπιστήμιο ακόμα χειρότερα. Βέβαια. Στη διάρκεια των τηλεμαθημάτων. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, επειδή βρισκόμαστε τώρα και μπροστά από οθόνε, όταν υπάρχει μια γνώση του αντικειμένου, εσύ φαίνεται την έχεις κατακτήσει, γιατί μέσα στην πανδημία σε ανακάλυψα. Mm-hmm. Παρά με το γιο μου και την κόρη μου που παρακολουθούσαμε διάφορα πράγματα και για τη μουσική και για τον αθλητισμό που ασχολούνται και οι δύο, σε βρήκαμε και κάναμε αυτό που τη γρήγορη αυτή ανάγνωση. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Έχεις καιρό να σε ευχαριστήσω εκ μέρους, πιστεύω, και άλλων ανθρώπων που σε παρακολουθούν. Και που έχουν συναχωρηθεί που οι δύο εκπομπές έχουν γίνει μία. Παρατηρώ στα σχόλια. Το ξέρω. Και εγώ συναχωρηθήκα. Αλλά ήταν πρακτικό το θέμα, καθαρά. Μειώθηκε να ρωτήσω, οπότε λέω μην ξεμείνω. Αν και τώρα πάλι έχονται κανονικά πλέον, αλλά μην ξεμείνω και μετά δεν έχω να. Οπότε το κράτησα έτσι. Και για να πάω και πολύ. Δηλαδή, ο σκοπό να φτάσω 250 επεισόδια, 1000 ερωτήσεις.
Έτσι. Και με τα δύο δεν ξέρω αν θα ήταν αυτό εύκολο να γίνει με τις δύο φορές την εβδομάδα. Θα τρογόντουσαν πιο εύκολα ερωτήσεις και θα ήταν πρακτικό το θέμα. Δεν κουράζουμε ιδιαίτερα με το που κάνω, έτσι. Δεν είναι κάτι αυτό. Τότε έκανες όμως αυτό το άνοιγμα μετά την εκατοστή ερώτηση να φέρεις σου στο προσκήνιο της εκπομπής. Βέβαια. Και να κάνεις και ορισμένα jam. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι πας να εμπεδώσεις μια κουλτούρα αλληλεπίδρασης, η οποία επίσης δεν είναι πάρα πολύ, είναι αστής ακόμα και στο ελληνικό YouTube. Η αλήθεια είναι ότι όμως χάρη του τρόπου που προσφέρεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή τη διαδικασία ερωτήσεων, απαντήσεων και της ικανότητας σου, έχεις ένα κύρος, δεν μπορείς να μην το αντιλαμβάνεσαι ως οργανοπαίχτης, έχεις φέρει με τα νερά αυτά μιας πολιτισμένης συζήτησης λοιπόν πάνω στην τέχνη της μουσικής και ένα κρατήριο αυτούς που λες που δεν είναι αριθμοί, αλλά είναι συμπεριφορά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν τα διαγράφεις, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι υβριστικοί. Ούτε ένα. Και το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Δεν έχεις. Ούτε. Μόνο ένα βίντεο που είχα ανεβάσει που λέω γιατί δεν πήγα στην τάδε συναυλία, που εξηγούσα τους λόγους και από κάτω μπαίναν κάφροι και γράφαν χαζομάρες. Όχι, δεν τους έδινα, απλά τους άφηνα. Και τρεγόντουσαν μόνοι τους. Μόνο σε τέτοια βίντεο, αλλά σε τέτοιου βίντεο που μιλάμε και λέμε πράγματα που κατά την άποψή μας είναι σημαντικά, δεν έχει ο άλλος λόγο να βρει. Δεν θα έρθει καν εδώ. Θα πάει αλλού. Αυτό που θέλει να κάνει χαβαλέ και φασαρία και τέτοια και να γράψει χαζομάρες. Έτσι. Οπότε αυτό είναι και μια, να το πω, μια έτσι, προστασία έτσι, σε αυτό που κάνουμε. Το κρατάμε σε ένα σοβαρό επίπεδο και σε αυτό που πω τώρα θα σου πω και ένα άλλο για τα τζαμαρίσματα. Πρόσφατα το κανάλι του Σταρόβα, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές, έτσι, έχει δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές και το βλέπει πολλοί κόσμος, αποφάσισε ο Σταρόβας να κάνει ένα διαγωνισμό με βραβεία. Δηλαδή να δώσει δωρεοεπιταγές από μουσικά καταστήματα. Και άκου τι έγινε. Έτσι. Δηλαδή ήθελα να κάνει το ίδιο πράγμα αυτό που κάναμε με τα τζαμαρίσματα, δηλαδή ανεβάστε αυτό που κάνετε, αλλά θα υπήρχε και διακύβευμα. Όχι απλά θα σας δει κόσμος. Αυτό το έκανε με πολύ άγνες προθέσεις. Όμως στην πορεία τι έγινε, έβαλε μια πλατφόρμα στην οποία ψηφίζανε. Υποθέτω ότι ήταν όσο αδιάβλητη γινόταν, αλλά βέβαια δεν ήταν αδιάβλητη. Μπορούσε ο καθένας να σπάσει την πλατφόρμα και να ψηφίσει τον εαυτό του 5.000 φορές μέσα σε μια ώρα. Και βέβαια ξέφυγε το πράγμα. Μάλιστα. Και αναγκάστηκε ο ίδιος προς τη μύτη του να το ακυρώσει. Θα πει τέλος, παιδιά. Αυτό δεν. Φαντάσου. Είναι. Και μου έκανε εντύπωση που ο ίδιος δεν την ψηλιάστηκε ότι θα πήγαινε το πράγμα εκεί. Εγώ όταν το είδα, λέω, από μέσα μου λέω, σαν άνθρωπος που κάνει YouTube, λέω, τι κάνει αυτό. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό. Θα τον φάνε. Έτσι, με το που δώσεις χρήμα και τέτοιο, θα μπορούσαν να σε φάνε. Έτσι, αν το κάνεις αγνά, θα κατηθείς σε καλύτερα επίπεδα. Έτσι. Και όσο πιο πολλοί μαζεύονται, είσαι σαν τις μύγες στα μπιπ που μαζεύονται, ξέρεις, έτσι θα γίνει και εκεί. Θα μαζέψουν όλοι να. Και ούτε που θα τους νοιάζει ποιος θα τους δει. Να πάρουμε, σου λέει, να πάρουμε views, να όποιος να είναι να μας δει, να πάρουμε το βραβείο και θα γίνουν αυτά που γίνανε. Και αναγκάσει και ο άνθρωπος να το ακυρώσει. Έτσι. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι λυπηρό. Κοίτα, μουσική όλη αυτή, έτσι. Κιθαρίστες, τραγουδιστές, έτσι. Δυστυχώς, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Το πώς θα το. Και εγώ αυτό δηλαδή. Πάντα, ξέρεις, και το πώς θα απαντήσω, θα μπορούσα και εγώ να ξέρω να τη λέω, να χώνω. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να τα πεις ωραία, με σεβασμό, ακόμα και όταν διαφωνείς με κάποιον. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω να διαφωνούμε είναι το πιο σπουδαίο. Άμα δεις πού δεν διαφωνούν, στην Τουρκία, στη Ρωσία, σε αυτές τις χώρες δεν διαφωνούν. Γιατί, ποιοι είναι πάνω σε αυτές τις χώρες, για δες. Έτσι. Το ότι να διαφωνούμε είναι το πιο σημαντικό. Έλεγα στην κόκκινη πλατεία που πατάγανε και ήταν στρατιωτικοί και πιάνε τα κινητά του κόσμου και του τα κοιτάγανε. Λες εσύ πώς ήταν σε αυτό που γίνεται με τον πόλεμο. Όσοι πώς ήταν αντιπολεμικά τέτοια, του μουσουλιάζανε. Και λέω έτσι. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε και διαφωνούμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Το να έχουμε αντικρουόμενες απόψεις. Αλλά να το κρατάμε σε ένα επίπεδο, έτσι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Αυτό. Και ας διαφωνούμε. Έτσι. Έχουμε μία. Σε σχέση με τους καλλιτέχνες, έχουμε όλοι από μία μικρή έως μεγάλη ματαιοδοξία. Αυτή, αν ο καθένας αυτό το δαίμονα τον θασεύσει και επικεντρωθεί σε αυτό που είναι πώς θα το πούμε τώρα, το μεδούλι των πράξεων του, δηλαδή το έργο του, αν επικεντρωθεί εκεί, θα αποτυπωθεί η δουλειά του, θα του επιστρέψει μετά, θα δει τον εαυτό του να γράφεται. Ενώ
Αν ο στόχος του είναι, όπως λες, κάποιο υλικό αντικείμενο που μια χαρά είναι να αναγνώρεις τη τεχνολογία σου και τον εξοπλισμό σου, αλλά αν αυτό είναι ο μοναδικός στόχος, πας κατευθείαν στην αγκαλιά των πλάγιων μέσων και δεν γίνεται κοινότητα έτσι. Δηλαδή όταν βγαίνουν αυτά τα ένστικτα, εδώ τέσσερις σε μια μπάντα δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Έτσι, δεν μπορεί όπως να το λες. Τι να, ας πω, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, αντιλάβεις ότι συνεργάζεσαι με κάποιον. Το πρώτο πράγμα που το ρωτάς τι είναι, γιατί το κάνεις αυτό. Εγώ αυτό ρωτάω πάντα όταν πάω να συνεργαστώ, πάω σε μια δουλειά, ό,τι δουλειά και να είναι, έτσι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι νυχτερινή δουλειά ενώ σε νυχτερινό κέντρο ή είναι κάτι πιο βαθό. Πάντα λέω, παιδιά, γιατί είμαστε εδώ, τι κάνουμε. Έχουμε όλοι κοινές συνισταμένες. Γιατί αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό. Αν το κίνητρό σου είναι π.χ. να γίνεις πλούσιος και να βγάλεις λεφτά, τότε είσαι σε λάθος μέρος. Δεν είναι εδώ αυτό. Πήγαινε κάπου αλλού. Έτσι. Και το θες και γρήγορα κιόλας. Γιατί πιστεύω θέλουν τώρα να γίνουν όλα. Δεν γίνεται έτσι. Κάνε κάτι άλλο. Δεν είναι μουσική ο σωστός χώρος για να γίνεις πλούσιος και πετυχημένος και όλα αυτά σύντομα. Είναι το αντίθετο. Έτσι. Μα έχουμε δει πολύ, το ξαναλέω, ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Όχι μόνο με ουσίες ή αγωγές. Βλέπουμε να παρακμάζουν καλλιτεχνικά. Δεν χάνε τον εαυτό τους, να το πω έτσι πολύ χοντροκομμένα. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, σε σένα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο το ερώτημα, πες μου τη γνώμη σου, και είναι γιατί ίσως και γιατί δεν σ' αρέσει. Γιατί μια τοποθέτηση υπέρ ή κατά τη χάζει. Βέβαια, ενώ πάντα. Αυτό ως δάσκαλος που είπαμε πριν, ο δάσκαλος ενορχιστρώνει, δεν τη χάζει. Δεν λέει έτσι. Εσύ έξω, εσύ μέσα. Σωστά. Το διαχειρίζεις όμως με έναν τρόπο, δηλαδή ιστορικό, κάνεις μια σειρά από αναφορές, οι οποίες ζητάνε από τον θεατή, και έχουμε αυτό το πνεύμα τώρα τοποθετούμε, ναι. Ζητάμε από αυτόν που μας ακούει να πάρει τη σκέψη μας και να την πετάξει, ακόμα και να την πετάξει στον κάλαθο να χρήσει, να την επεξεργαστεί. Να ακούσει και να πει ότι εδώ πέρα έχω διαφωνία ή συμφωνία, και αυτό είναι πολύ ωραίο να υπάρχει. Δεν είναι πράσινη, κόκκινη. Όχι. Δεν είναι πολιτικά. Με την πόλωση δεν έχουμε κάτι της προκοπής. Και στην πολιτική έχουμε. Βέβαια. Είμαστε γεμάτοι από πόλωση. Έτσι. Ξέρετε, έχω καταλάβει ότι περισσότεροι παρεξηγούνται. Μάλλον το παίρνουν πολύ προσωπικά. Δηλαδή, του λες, ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν μου αρέσει αυτό και αυτό λόγο. Και νομίζουν ότι απορρίπτει τους ίδιους. Το οποίο δεν είναι έτσι. Έτσι. Δεν είπα για σένα τίποτα. Ότι αυτό και πάλι. Εκεί παρεξηγούνται οι περισσότεροι. Έτσι. Anyway, κάτι τελευταίο. Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι έχω καταλάβει, έτσι είναι, είσαι one man show, να το πω έτσι αμερικάνικα. Τα κάνεις όλα μόνος σου. Έτσι, μόνος σου τα εγγραφείς, είσαι κύριος του εαυτού σου. Αυτό ήταν επιλογή ή ανάγκη? Και τα δύο. Δηλαδή, αυτός ο μαχικός δρόμος, όπου χρειάστηκε διεστάλλει, άνοιξε. Έχω ζήσει πολύ όμορφα παίζοντας με γκρουπ, με μουσικούς εξαιρετικούς, και πολύ πρόσφατα κάναμε κάποια πράγματα εδώ στο νησί. Τα παιδιά βολίου, συναδέλφους. Κάνουμε πολύ συχνά να βάζω συναδέλφους να τραγουδάμε σε γιορτές στο τέλος. Μπράβο. Αλλά κατά βάση κάνεις μια περιγραφή ακριβίας, δηλαδή γράφω μόνος μουσική, στίχους, ηχογραφώ και την παραγωγή. Στα εξώφυλλα είναι πολύ τυχερός, διότι όσα εξώφυλλα είδαν οι φίλοι μας, οφείλονται σε καστικούς και σε φωτογράφους πρώτης γραμμής, τους έχουν μόνο όλους, και τους μουσικούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Αλλά ναι, είναι και ανάγκη, είναι και επιλογή, γιατί δεν ο καθένας ανοίγει το δρόμο που πιστεύει ότι μπορεί να είναι πιο γόνιμος. Αυτό νομίζω σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος και αξιοποιεί τους πόρους που έχει μέσα του και γύρω του. Με αυτό το πνεύμα φαντάζομαι κινούνται και οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε αφήσει, και αυτό έχουν κάνει στην πραγματικότητα.
Απλώς απευθύνονται όσοι είναι στον αγγλόφωνο κόσμο, έχουν μια εντελώς διαφορετική, ένα εντελώς διαφορετικό άνοιγμα παραλήπτη. Λογικό. Εμείς είμαστε, και ακόμα και η ορχιστρική μουσική, η κιθαριστική ορχιστρική μουσική που γράφεις και υπηρετείς, έχει και αυτή ένα, δεν έχει το μεγάλο ακροατήριο. Προς το παρόν μπορεί να επανέλθει, γιατί μπορεί. Στα τέλη δεκαετίας του 80 βέβαια. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Υπήρχε. Όμως δεν σκέφτεσαι με λογιστικούς όρους τη δημιουργία. Δηλαδή κάνεις αυτό το οποίο σε πηγαίνει η ίδια σου η ανάγκη. Και αν βρεθούν άνθρωποι που να, με τη δική τους νοημοσύνη, το δικό τους ταλέντο, ενωθεί με το δικό σου, μπορεί να γίνουν πιο όμορφα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, ήδη θα χάσουμε περάσει τη μία ώρα, έτσι είναι ρεκόρ αυτό, το μεγαλύτερο επεισόδιο. Δηλαδή η κάμερα έσβησε στα 30 λεπτά σβήνει, έσβησε δύο φορές, 2-30 λεπτά και τώρα είμαστε και 5 λεπτά. Άρα είμαστε γύρω στα 65 λεπτά. Αυτό καλό εγώ το βλέπω, όχι κακό. Έτσι. Σημαίνει ότι είπαμε πράγματα έτσι, σημαντικά, πέρα από το ότι απαντήσαμε και την ερώτηση. Πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν ο φίλος μας ο Πάνος από τη Ρόδο. Πάνος Δρακόπουλος, λοιπόν, όλη την ώρα που μίλαγες, εγώ κάθε 5 λεπτά από κάτω έβαζα το όνομά σου και πέταγα και φωτογραφίες και λοιπά από το έργο σου, έτσι, για να είναι και πιο ενδιαφέρον το θέαμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μου τιμή που τα είπαμε και απαντήσαμε και την ερώτηση. Ό,τι αφορά το έργο του Πάνο, από κάτω υπάρχουν links για όλα, να δείτε, να ακούσετε και να ακολουθήσετε που σας ενδιαφέρετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ήταν μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά και τιμή και η δική μου. Και καλή επιτυχία. Θα συνεχίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Έτσι. Να είσαι δημιουργικός. Ευχαριστώ. Το έργο που κάνεις και ευχαριστώ εσύ. Πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό σου επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσαν ερωτήσεις, οι απαντήσεις να τις βρίσκατε διασκεδαστικές, εκπαιδευτικές, να μάθετε κάτι και να σας άρεσε και ο σημερινός καλεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να περνάτε καλά, να σκέφτεστε θετικά. Περνάμε πολύ ζωφερές εποχές. Όλα είναι μαύρα παντού. Οπότε φτιάχτε το δικό σας κόσμο, έτσι, βάλτε σαν τα γαϊδούρια δύο παροπίδες και κοιτάξτε τη δουλειά σας, κοιτάξτε τα όνειρά σας, κοιτάξτε την καθημερινότητά σας να την κάνετε όσο πιο ωραία γίνεται και πιο δημιουργική. Αυτό να σας προτείνω, να περάσετε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Παρασκευή ακριβώς στις 6. Ευχαριστώ.